Καλησπέρα. Καλησπέρα πολύ, είμαι εδώ. Καλησπέρα από Ρέθινο, βλέπω στα σχόλια. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να ακούγονται όλα κομπλέ όπως πρέπει. Ξέρετε το μόνιμο πρόβλημά μου να είναι ο ήχος όσο καλύτερα γίνεται. Να φέρω το μικρόφωνο πιο καλά και πιο κοντά. Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε? Το μεταξύ βλέπω η επιφάνεια εργασίας, για κάποιο λόγο δεν ακούγεται καλά μουσική. Γεια σου Μαράγδα, γεια σου Μιχάλη, γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σιγά σιγά μπαίνει κόσμος. Λοιπόν, σήμερα special day, επιστημονική φαντασία, εν τω μεταξύ μάζεψα πολύ πράγμα και υπερβολικά πολύ πράγμα θα έλεγα. Αλλά καταρχάς ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε όλοι όμορφα, να είχατε μια όμορφη μέρα. Εγώ η αλήθεια ήταν κουραστική σημερινή ημέρα. Εχθές με το που τέλειωσα το live απλά πήγα και ξεράθηκα στον ύπνο. Ξύπνησα κάπου 12-1 η ώρα το βράδυ, έκατσα να δείρω και μετά πιο μακριά το μικρόφωνο. Λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο, ok Μπρότσκι. Λοιπόν, σταματάω να το πασπατεύω και να το πειράζω. Λοιπόν, καλησπέρα όσοι μπαίνετε τώρα. Λοιπόν, όπως σας λέω. Λοιπόν, απλά έσβησα χθες, ξύπνησα τα μεσάνυχτα, έκατσα κανένα 2-3 ώρες, μετά ξανά πάσα για ύπνο. Το πρωί δουλειά, έφτιαξα το πρώτο από τα 2 γραφεία, το μικρό που ήταν δοκιμαστικό. Μετά ετοίμασα τα του stream, να βρω τα βιβλία, όλα αυτά. Λοιπόν, ωραία μέρα σήμερα, καλά ήτανε, ζέστη είχε σχετικά, ήλιο δεν είχε αλλά ήταν κομπλέ. Ελπίζω να έχετε και εσείς μια καλή μέρα, να περάσετε όμορφα το πρωί σας, τώρα το απόγευμα και τώρα προς το βράδυ σας κάνω παρέα εγώ να μιλήσουμε για επιστημονική φαντασία σήμερα και όχι μόνο. Βασικά κυρίως για επιστημονική φαντασία, αλλά γιατί λέω όχι μόνο, θα κάνω μια περίεργη εισαγωγή πριν να ξεκινήσω να λέω για τα βιβλία που βρήκα. Και θα σας πω και κάποια τα οποία τα έχω διαβάσει ψηφιακά, γιατί κάποια από αυτά δεν τα έχω σε κανονική μορφή. Βλέπετε εδώ το Alan Wake, το βιβλίο από το ομώνυμο παιχνίδι Alan Wake, το οποίο αυτό και αν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά συγγραφική φαντασία, πολύ όμορφο game. Όσοι δεν το έχετε παίξει, το είχα κάνει, ήταν το πρώτο live που είχα κάνει στο κανάλι εδώ πέρα, στο Twitch.tv, παιχνίδαρος. Το μυαλό σου το πάει αλλού. Όσοι δεν το έχετε παίξει, λογικά κάποια στιγμή παίζω να το ψήνω, να το ξαναδοκιμάσω, να το κάνουμε παρέα. Θα το δούμε κάποια στιγμή, ελπίζω. Αξίζει πολλά gameplay going through και πάει λέγοντας. Λοιπόν, σας ξαναλέω, λίγο ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Θα ξεκινήσω παρουσιάζοντάς σας ένα βιβλίο το οποίο μου στείλα να το διαβάσω. Είχα υποσχεθεί ότι θα το κάνω σήμερα, θα το διαβάσω και απλά θα μιλήσω γι' αυτό λίγο στην αρχή σήμερα στην εκπομπή. Είναι μια καινούργια Ελληνίδα συγγραφέως, Ελένη Καραγιάννη λέγεται. Είναι ένα περίεργο, όταν μου το έστειλαν, το στείλαν σε PDF, σε EPUB μάλλον, το θέσω κομπλέ. Να σας το δείξω, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, έχει πολύ περίεργο τίτλο. Η νύχτα πέφτει στις κουραμάδες. Εν τω μεταξύ η αλήθεια είναι, μου θύμισε λίγο ο τίτλος βιβλίο από το Wattpad, θα είμαι ειλικρινής. Ξεκινώντας όταν άρχισα να το διαβάζω. Επίσης το «Η νύχτα πέφτει στις κουραμάδες» μου θύμισε το «Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο», το οποίο δεν πέφτει πολύ μακριά το Παλέρμο από τις κουραμάδες όπως φαίνεται και από το story. Μια παρέα 7 παιδιών, πόσα ήτανε, θυμάμαι, ή 6-7 ήτανε, μαζεύονται να αποχαιρετιστούν από το Λονδίνο που ήταν φοιτητές και το τελευταίο βράδυ πριν να τα μαζέψουν για να την κάνουν ένα παρτάκι εκεί μεταξύ τους και πέφτει η τράπουλα να παίξουν κάτι παραπλήσου με το μια νύχτα στο Παλέρμο. Εντάξει, ένα βιβλίο το οποίο είναι μικρό σχετικά, 55 σελίδες ήταν στο τέτοιο, αν ανοιχτεί λίγο πάει γύρω στις 70 με 100 σελίδες. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο το story του είναι μέσω του παιχνιδιού μεταφέρονται σε μια άλλου τύπου διάσταση και ξεκινάνε να παίζουν το παιχνίδι εκεί πέρα προσπαθώντας ποιος θα σκοτώσει ποιον, ζούνε το όλο gaming, το όλο κομμάτι. Τέλος πάντων, στο διατάφτα για το συγκεκριμένο βιβλίο είναι αρκετά ξεκούραστο, το παίρνεις με τη μία, δηλαδή πήρε 2 ώρες να το διαβάσω, όπως ξέρω κυκλοφορεί μόνο σε e-book. Ψάξτε το, γκουγκλάρετε το, αν το βρείτε λογικά θα υπάρχει ήδη για να το κατεβάσετε. Τώρα, Η γραφή είναι ιδιαίτερα απλοκή. Υπήρχαν κάποια κομμάτια που μου άρεσαν όπως περιγραφόταν. Είναι λίγο τύπου thriller, περιγράφει κάποιες σχέσεις μεταξύ των παιχτών οι οποίοι ήταν φίλοι και δοκιμάζονται. Βέβαια βρήκα αρκετά πράγματα τα οποία δεν κολλούσαν το ένα με το άλλο. Υπήρχαν κάποια σημεία τα οποία δεν ξέρω, αλλά θα πρόσεξα. Παραδείγματος χάρη η μία από τις πρωταγωνίστριες ξεκινάει γιατί τυπικά έπεσαν από άλλου τύπου διάσταση, οπότε πέρασαν από τη μία διάσταση στην άλλη. Στη μία διάσταση δεν είχε, λογικά είχαν μαζευτεί για να κάνουν το παρτάκι και μετά στην άλλη βρίσκεται με μπουφάν και στον μπουφάν έχει και μέσα κάποια πραγματάκια, το οποίο δεν κολλούσε πάρα πολύ. Επίσης η ψυχολογία και η συμπεριφορά των χαρακτήρων δεν μου κολλούσε τόσο πολύ, δηλαδή γινόταν πράγματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικά, δεν θα γινόταν σε μια παρέα έτσι, δηλαδή νομίζω ότι μια παρέα δεν θα συμπεριφερόταν όπως οι χαρακτήρες, όσο και στην πλάκα να το έπαιρνες, είναι κάποια πράγματα τα οποία θα ήταν λίγο διαφορετικά, νομίζω τουλάχιστον, anyway. Και επίσης ένα κομμάτι που δεν μου άρεσε ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο βιβλίο, σας πάω με τα αρνητικά πρώτα, δεν μου άρεσε το πώς αιτιολογήθηκε το τυπικά η τράπουλα, δεν είναι και μεγάλο spoiler, το καταλαβαίνετε, η τράπουλα έχει ένα θέμα, το πως η τράπουλα κατάφερε να τους τραβήξει εκεί μέσα, γιατί, τώρα τι κάθομαι και σας λέω, ναι, αλλά σε φάση για το συγκεκριμένο βιβλίο τουλάχιστον, όταν πρόκειται για αιτιολογήσεις και γιατί πως το ένα προκαλεί το άλλο, υπάρχουν αρκετά κενάκια, τα οποία δεν κολλάνε πολύ μεταξύ τους. Τέλος πάντων, αρκετά ευχάριστο θα έλεγα. Μπορείτε να το διαβάσετε ούτως ή άλλως, 2 ώρες από τη ζωή σας θα είναι, αν το πείτε να το διαβάσετε. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια καλή πρώτη προσπάθεια. Προφανώς και μπορεί να πάρει παραπάνω. Ξαναλέω, μιλάω για όσους δεν έχετε πάρει πρέφα, γιατί κάποιοι μπαίνετε τώρα για το «Η νύχτα μπαίνει στις κουραμάδες». Ένα βιβλίο, οκ, κομπλέ. Δεν ξέρω πόσο θα κοστολογηθεί, αν θα βγει με full price, δεν έχω τσεκάρει, δεν με ενδιαφέρει καν, δεν έχω ρίξει καμιά ματιά. Απλά είναι ένα συμπαθητικό βιβλίο που θα περάσετε ευχάριστα 2 ώρες διαβάζοντάς τα. Σίγουρα θα σας ξυνήσουν κάποια πραγματάκια, γιατί θα έχετε και εσείς τη δική σας άποψη, όπως και εγώ προφανώς όταν το διαβάζετε. Αλλά αυτό, ρίξτε μια ματιά αν θέλετε. Λοιπόν, αλλά αφού είπα για το βιβλίο που διάβασα πρόσφατα και που μου έστειλαν να ρίξω μια ματιά, γιατί πάνω απ' όλα είπα ότι θα είμαι όσο πιο ειλικρινής, βασικά όχι όσο πιο ειλικρινής, όσο ειλικρινής μπορώ να είμαι, γιατί δεν μου αρέσει να λέω πράγματα για αν δεν μου αρέσει κάτι, δεν θέλω να πω ότι ξέρεις κάτι είναι καλό, δείτε το, αλλά δεν μου άρεσε κατά βάθος. Είναι ένα ok βιβλίο, έχει πολλά ελαττώματα. Με προβλημάτισε αρκετά γιατί μου χτυπούσαν πολλά πράγματα διαβάζοντας το ότι ξέρεις κάτι δεν κολλάνε. Η αλήθεια είναι πιο πολύ με προβλημάτισε παρά με έκανε να χαλαρώσω και να το απολαύσω, γιατί το δικό μου μυαλό λειτουργεί λίγο περίεργα, προσπαθεί να βρει συνδέσεις σε όλα και κάποια πράγματα δεν. Η γραφή του είναι ωραία, υπάρχουν κάποια κομμάτια που θα τέριαζε να γίνει μια ταινία ή μια σειρά, αλλά κυρίως μια ταινία βασικά, αλλά υπάρχουν κομμάτια τα οποία δεν κάθονται. Αυτό. Ρίξτε του μια ματιά, αξίζει για το ότι είναι e-book, μπορεί να το φορτώσετε εύκολα και να το διαβάσετε. Υπάρχει νομίζω και στο Google Store, νομίζω, γιατί μου το φόρτωσε και από εκεί. Και αφού έκανα αυτό το μικρό intro και καλησπέριζω και όσους μπαίνετε τώρα ξανά, θα πούμε σήμερα για επιστημονικής φαντασίας, θα το τραβήξω λίγο, καλησπέρα. Λοιπόν, θα το τραβήξω λίγο σήμερα παραπάνω, θα το πάω και σε post-apocalyptic φάση. Ελπίζω η μουσική να κάθεται καλά και να μην επικαλύπτει πάρα πολύ τον ήχο της φωνής μου, ώστε να προκαλεί κάποια δυσφορία καθώς ακούτε το συγκεκριμένο live. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν Λοιπόν, αυτό το λέω πάντα. Κολλάω το λοιπόν πάρα πολύ στις λέξεις. Anyway. Το πρώτο βιβλίο που θα δείξω σήμερα και για το οποίο θα μιλήσουμε είναι ένα από τα πρώτα βιβλία που διάβασα, μπορώ να πω, επιστημονικής φαντασίας, αν θα το θετά έτσι, γιατί είναι ένα πολύ καλό βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Το συζητήσαμε, κάποια από αυτά τα συζητήσαμε στο προηγούμενο live. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να πετάγονται λογικά το... ναι, ένα κλικ παραπάνω η φωνή. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Ωραία. Τσεκάρω, βλέπω, φεύγουν στο πλάι και τα μηνύματά σας, οπότε είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, ένα κλικ παραπάνω η φωνή. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να είναι λίγο καλύτερα ο ήχος, μπορώ να το φέρω λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, ένα από τα βιβλία που συζητήσαμε τις προάλλες και ένα από τα αγαπημένα, και έχει γίνει και ταινία, και ωραία ταινία θα έλεγα, και σειρά νομίζω πρέπει να έχει γίνει στο παρελθόν, και όχι μία ή δύο ταινίες, είναι αυτό εδώ, το The War of the Worlds. Είχα την εντύπωση ότι, εν τω μεταξύ το έχω αγοράσει, γράφω από πίσω, 1 ευρώ. Λοιπόν, είναι αγγλική έκδοση και είναι πολύ ωραία έκδοση, έχει μέσα και το χάρτη, είναι έκδοση του 70, θα σας πω, γιατί πάντα γράφει στην αρχή αν τσεκάρετε τα βιβλία. Είναι έκδοση από το Oxford University Press του 72. Και το συγκεκριμένο, η πρώτη ήταν το 72, συγκεκριμένη είναι το 89. Είναι η 13η έκδοση από ό,τι κατάλαβα. Ένα χρόνο αφού γεννήθηκα εγώ βγήκε αυτό εδώ. The War of Words, Wells. Είχα την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο σας ξαναλέω έχει πολύ ωραία εικονογράφηση, η έκδοση αυτή, πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση, είναι στα αγγλικά. Λοιπόν, είχα την εντύπωση ότι ήταν το 40, 39-40, αλλά έχει γραφτεί τα τέλη του 1800, 1899, 98, 80, κάπου εκεί, όχι 80, τελευταία δεκαετία πρέπει να είναι του 1800. Το story κλασικό είναι ο προάγγελος πολλών βιβλίων επιστημονικής φαντασίας. Μια εξωγήινη φυλή αποφασίζει να καταλάβει την γη, στέλνει κάποια πλάσματα τα οποία έχουν κάποια μηχανήματα, κάποια τύπου υπτάμενους δίσκους, τα έλεγα, με πόδια, ήταν τα τρίποδα, τα κλασικά τρίποδα. Ήταν η πρώτη φορά που αναφέρεται η φάση ότι, ξέρεις, έρχεται να μας καταλάβουν από το διάστημα και δεν πετάνε, έχουν απλά 3 πόδια, το οποίο είναι πανέξυπνο, γιατί όσοι ξέρουν, ένα τραπέζι με 3 πόδια στέκεται σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ευχαριστώ Αντώνη για το follow. Λοιπόν, με τον Κρούζ, είναι πολύ ωραία η ταινία του Κρούζ, πάρα πολύ ωραία, με τον Τόμ Κρούζ, αξίζει να τη δείτε. Λοιπόν, και έλεγα ότι είναι σε φάση, έρχονται να μας καταλάβουν, γίνεται χαμός, προφανώς δεν έχουμε καμιά ελπίδα, μέχρι που στο τέλος οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι υπάρχει ελπίδα, και η ελπίδα είναι κάτι που δεν το περίμενε κανένας, και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο μαστιζόμαστε από αυτό. Είναι η ότι μπορεί μια εξωγήινη φυλή να είναι υπερδύναμη και στο οτιδήποτε, αλλά τα βιολογικά όπλα δεν μπορεί να τα κερδίσει κανείς. Και είναι αστείο, αλλά και λίγο περίεργο, αν το καλοσκεφτείς, δεδομένα των συνθηκών του 2020, ότι σε φάση ό,τι και να είσαι, αυτό που δεν βλέπεις, ένας απλός ιός, μια απλή γρήπη, μια απλή ίωση, μπορεί να σε καταστηλεί, και υπεραυτοκρατορία να είσαι, μπορεί να σε εξουδετερώσει και να σε τσακίσει. Κάτι το οποίο το έχουμε βιώσει όσο δεν πάει στο πετσί μας το τελευταίο διάστημα όλοι. Γενικά αξίζει να το βρείτε, είναι πολύ ευχάριστο. Επίσης έχουν εμπνευστεί πάρα πολλά από αυτό. Από το συγκεκριμένο έχουν εμπνευστεί επίσης ένα από τα αγαπημένα μου κόμικ, The Extraordinary League, η αξιότιμη λέσχη των αξιότιμων κυριών και κυρίων, που είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, που τα βασικά του story πραγματεύεται πάνω στο περιστατικό αυτό. The Extraordinary League of Gentlemen νομίζω είναι το αγγλικό του, τρομερό αν δεν το έχετε δει. Έχει και ήρωα τον Captain Nemo, προφανώς, και θα μ' άρεσε. Λοιπόν, τσεκάρετε το. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει όλοι, αλλά δεν ξέρω πόσοι το έχετε διαβάσει. Είναι πολύ πιο μικρό από ό,τι νομίζετε και είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης τα όντα αυτά, spoiler, δεν ξέρω αν είναι πλέον spoiler, έρχονται από τον Άρη. Αυτό ήταν το πρώτο. Το πρώτο το οποίο μου άρεσε, σας συνιστώ να δείτε, ξαναλέω, και την ταινία, αξίζει πάρα πολύ. Τώρα, σιγά σιγά θα το πάμε στα πιο βαθιά. Αυτό είναι η εισαγωγή, σκέφτηκα να ξεκινήσω με αυτό γιατί είναι και μικρό και είναι από τα πρώτα. Τώρα, ο Ήλιος Βέρν έχει κάνει την εισαγωγή στην επιστημονική φαντασία όσο κανένας άλλος, αλλά δεν θα μιλήσω σήμερα για Ήλιο Βέρν, ούτε για το ταξίδι από τη γη στη σελήνη, ούτε το ταξίδι στο κέντρο της γης, ούτε για το 20.000 λεύσεις κατά τη θάλασσα, ούτε για το ροβίρο τον κατακτητή, ούτε για οτιδήποτε από όλα αυτά, γιατί αυτός αποτελεί μια κατηγορία από μόνος του. Θα πάμε σε λίγο πιο σύνθετα παραδείγματα, θα πάμε σε πιο... αυτού του αιώνα κυρίως θα μείνουμε, και κομμάτια τα οποία είναι λίγο πιο επιστημονικά, αν και μερικά ίσως να μην σας φανούν τόσο. Πάμε να δούμε το πρώτο που διάλεξα. Το πρώτο που διάλεξα και είναι ένα από τα βιβλία τα οποία είχε βγει βιβλίο, το συγκεκριμένο βιβλίο γράφτηκε με τη βοήθεια του κόσμου, δηλαδή ο συγγραφέας του έβαζε σε ένα φόρουμ κεφάλαιο-κεφάλαιο το βιβλίο του και αυτοί που συμμετείχαν στο φόρουμ του πρότειναν ίσως κάποιες αλλαγές τι θα μπορούσε να κάνει. Έτσι τυπικά θα μπορούσε να πει ότι είναι το βιβλίο, το έργο ενός, με συγχωρείτε χτυπάνε και ειδοποιήσεις να χαμηλώσω, είναι το βιβλίο ενός συγγραφέα, το οποίο όμως το πρώτο τουλάχιστον σκέλος του έγινε συναρτήσει με τη βοήθεια κάποιων από ένα συγκεκριμένο φόρουμ στην χώρα του και πρόκειται για το Μετρό 2033. Ένα από τα βιβλία Δημήτρη Γκουλουκόφσκι. Έχω την παλιά έκδοση, η καινούργια έκδοση είναι πολύ πιο όμορφη. Είναι πως τα αποκαλύπτει περισσότερο, αλλά μ' άρεσε γιατί πραγματεύεται ένα μέλλον μετά. Τι θα γινόταν εάν οι άνθρωποι ξαφνικά τα κάναν όλα λίμπα με τα πυρηνικά και τι θα συνέβαινε και πώς θα προχωρούσαν μετέπειτα. Λοιπόν, και πώς από τον ένα κόσμο περνάμε και στον άλλον. Γιατί ο πρωταγωνιστής και όσοι είναι στο βιβλίο αυτό είναι κλεισμένοι μέσα στο μετρό της Μόσχας. Κλείστηκαν λίγο πριν την έκρηξη και εκεί μέσα έζησαν για αρκετά χρόνια μέχρι που άρχισαν να ξαναβγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια για να δουν τι γίνεται. Στην επιφάνεια, εκτός από τα μεταλλαγμένα είδη που υπήρχαν, ένα υποείδος ή υπερείδος θα έλεγα κάποιον. Μοιάζει ως εξωγήινη, αλλά τυπικά είναι το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη. Αν έχω καταλάβει καλά από ό,τι έχω διαβάσει και έχω παίξει, γιατί είναι και παιχνίδια. Μετρό 2033, Μετρό 2034 και το Μετρό 2035 είναι τριλογία. Τα συγκεκριμένα όλα, ό,τι σας δείξω σήμερα, ξαναλέω, θα σας το δώσω σε link να έφτιαξα πάλι ένα αρχείο με ό,τι σας δείξω σήμερα και κάποια ακόμη εξτρά δικά μου. Το οποίο θα το κατεβάσετε, θα διαβάσετε. Το έχω το Μετρό 2033 και αυτό μέσα σε PDF. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ο ήρωας, ο Αρτιόμ, η Αρτιόμκα, είναι ένα παιδί το οποίο ξεκινάει τελείως αλλουνταλού. Ο ήρωας του μετρό της Μόσχα είναι οι Hunters, ο Hunter. Βασικά υπάρχουν ήρωες και νομίζω υπάρχει και ο κεντρικός ήρωας είναι ο Hunter, ο οποίος είναι και Hunter και τον αποκαλούν συνέχεια Hunter, ο κυνηγός, ο οποίος αναλαμβάνει να τον μοιήσει στην αρχή σε κάποια πραγματάκια και μέσα και έξω από το μετρό. Ένα βιβλίο το οποίο πραγματεύεται όχι μόνο τη σχέση των ανθρώπων. Βλέπεις ότι τι θα συνέβαινε αν έκλεινες όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε ένα πολύ μικρό μέρος, το οποίο μπορεί να είναι μικρό μέσα στην τέτοια μας γιατί είναι το μετρό κάτω από τη Μόσχα, αλλά μέσα στο βιβλίο είναι λες και πάνω από τη μία άκρη της γης στην άλλη, δηλαδή είναι ολοκληρό quest. Ο άρχοντας του αθλητηριών έχει πιο μικρή απόσταση να διανύσει από αυτή μέσα στο μετρό. Λοιπόν, βλέπεις τον ήρωα να εξελίσσεται, βλέπεις το ηθικό κομμάτι ανάμεσα στον ήρωα και στους υπόλοιπους και κυρίως το ηθικό κομμάτι ανάμεσα στους ανθρώπους και στο τι θα γινόταν αν ως αποτέλεσμα ενός κακού έχουμε την εξέλιξη του είδους. Δηλαδή για παράδειγμα σκεφτείτε μια πάλι ανάμεσα στο Homo sapiens και στο Homo erectus. Τι θα γινόταν αν εμείς είμαστε ένα κομμάτι στην κλίμακα την εξελικτική και ξαφνικά εμφανιζόταν κάτι καλύτερο από εμάς και εμείς ήμασταν οι πρωτόγονοι συγγενείς αυτού του κάτι καλύτερο από εμάς. Πώς θα συμπεριφερόμασταν. Τα παιχνίδια τα έπαιξα, έχω παίξει το 33 και το 34 που λέγεται αλλιώς Last Light. Παιχνίδα, πραγματικά αξίζουν τρελά. Σε βάζουν στην ψυχολογία, στο mood, σε όλο. Πραγματικά αξίζει. Επίσης αυτά τα ηθικά διλήμματα στο τέλος που πρέπει να πάρεις για να τους σώσεις. Τρομερό, τρομερό. Και μου έχει μείνει το τελευταίο που είναι το Exodus, γιατί φεύγουν κάποια στιγμή από το μετρό, κάνουν τον ντου στον κόσμο έξω να δουν τι γίνεται μετά από τόσα χρόνια. Αξίζει. Είναι αρκετά οικονομικό, δεν είναι ακριβό βιβλίο, θα περάσετε σίγουρα ευχάριστες ώρες διαβάζοντάς το. Έχει βραβευτεί με το βραβείο Ευρωπαϊκής Κοινότητας Επιστημονικής Φαντασίας. Σε γενικές γραμμές είναι ένα από τα βιβλία τα οποία πραγματικά αξίζει. Το 34 το είχα, το έκανα δώρο. Και θέλω να το πάρω τώρα ξανά με τα καινούργια εξώφυλλα και το 35 να τα διαβάσω. Ξέρω τι γίνεται, γιατί σας ξαναλέω έχω παίξει τα παιχνίδια, αλλά αξίζει. Αξίζει, βρείτε το, πάρτε το, Μετρό 2033, ξεκινήστε από αυτό. Το 34 δεν είναι τόσο καλό όσο το 33, το 35 το σώζει αρκετά. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι η αρχή που είναι το 33. Αν σας αρέσει, είναι και standalone, το διαβάζετε εδώ και σταματάτε. Μπορεί να μην σας νοιάξει τι έγινε καν μετά. Τσεκάρτε το. Νομίζω ότι αξίζει και με το παραπάνω το συγκεκριμένο. Και καθώς προχωράμε, εν τω μεταξύ τα έχουμε τυχαία σειρά, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος λόγος, γιατί κάποιο συγγραφέα, επειδή έχω από 2-3 συγγραφείς συγκεκριμένα βιβλία εδώ στην άκρη, θα τους δούμε λίγο, θα ξαναέρθω πολλές φορές. Λοιπόν, θα πω λίγο για ένα από τα οποία έχω διαβάσει και πραγματικά με άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Το βιβλίο που αναφερθώ δεν το έχω δίπλα μου, αλλά το έχω διαβάσει σε PDF, σας το έχω και αυτό στη λίστα. Και είναι, εν τω μεταξύ, είναι... οι νέες εκδόσεις έχουν διαφορές μόνο στο εξώφυλλο. Ξέρω είναι το εξώφυλλο, τώρα μέσα αν έχει πειραχτεί δεν ξέρω. Καλησπέρα, πολύ ενδιαφέρον το θέμα σήμερα Κώστα. Ναι, σήμερα έχουμε, σας είπα, επιστημονική φαντασία. Και στο άλλο που θα είμαστε κοντά στα Χριστούγεννα θα κάνω αφιέρωμα στα παραμύθια. Θα μιλήσουμε για ιστορίες, αλλά ενός άλλου τύπου ιστορίες. Θα σας πω ακριβώς προς το τέλος. Λοιπόν, οπότε το σημερινό νομίζω θα σας αρέσει και είναι ένα καλό intro, γιατί και χθες ξεκινήσαμε με gameplay του Metro Become Human, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν περίμενα ότι θα είχε ένα παιχνίδι με ρομπότ, με ανδροειδή, τόσο πολύ μεγάλη συναισθηματική επιβάρυνση και πραγματικά νιώθω ότι η ψυχούλα μου από χθες είναι κομμάτια και θέλω να το συνεχίσω, να δω τι θα γίνει, πραγματικά είναι πολύ καλό. Λοιπόν, συνεχίζω και μια θα το συνδέσω. Ο πατέρας των τριών νόμων που πρέπει να διέπουν πώς τα λέω έτσι, να διέπουν τη ζωή ενός ανδροειδούς, ενός ρομπότ, είναι ο Ασίμοβ. Οι τρεις νόμοι του Ασίμοβ που πρέπει να επακούν όλα τα ρομπότ. Πατέρας της επιστημονικής φαντασίας μαζί με τον Arthur Clark. Τρομερή. Τρομερή. Λοιπόν, ας ξεκινήσω. Ασίμοβ, η νύχτα. Προφανώς είναι και το iRobot. Νομίζω σας το έχω και το iRobot. Το iRobot όμως δεν το έχω διαβάσει, έχω δει την ταινία. Το οποίο iRobot είναι ακριβώς παραπλήσιο με το game που παίζουμε κάθε Σάββατο τώρα που ξεκινήσαμε. Η νύχτα. Σε ένα πλανήτη, και πραγματικά το concept ήταν όταν το διάβασα ασύλληπτο πραγματικά. Σε ένα πλανήτη, στο διάστημα, το mood τους είναι το εξής. Έχουν πάντα μέρα. Έχει τρεις ήλιους, αν δεν κάνω λάθος, ο πλανήτης. Οπότε οι ήλιοι περιστρέφονται γύρω από. Βασικά, ο πλανήτης περιστρέφεται γύρω από αυτούς τους ήλιους και οι ήλιοι γύρω από τον πλανήτη. Δεν ξέρω πώς είναι το σύστημά τους. Και κάθε μέρα είναι μέρα. Δεν νυχτώνει ποτέ. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πώς είναι να είναι νύχτα και να μην έχουν δει ποτέ τα αστέρια. Δηλαδή δεν ξέρουν τι γίνεται με τα αστέρια. Επειδή λοιπόν όλη τους η ζωή είναι αυτό το πράγμα, κάθε κάποιες χιλιάδες χρόνια, νομίζω κάθε 10.000 χρόνια γίνεται αυτό, κάθε 1.000 χρόνια, δεν θυμάμαι ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο, κάθε κάποιες χιλιάδες χρόνια οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται με αποτέλεσμα να έχουμε μια ολική έκλειψη και να επικρατεί το σκοτάδι. Ο πλανήτης τους, οι άνθρωποι που έζησαν πριν από αυτούς, επειδή έχουν ζήσει όλη τους την ύπαρξη μέσα στην ημέρα, ξαφνικά με το που γίνει όλο σκοτάδι, γιατί δεν έχουν τι είναι σκοτάδι, δεν ξέρουν τι είναι σκοτάδι ρε παιδί μου, ζουν στο απόλυτο φως, σε ένα μόνιμο φως, στο απόλυτο σκοτάδι παθαίνουν τραλαλά και αρχίζουν και διαλύουν τα πάντα, λειτουργούν σαν ζώα πραγματικά, καταστρέφοντας τον πολιτισμό που έχουν χτίσει μέχρι εκεί. Οπότε οι προηγούμενοι πολιτισμοί έχουν καταστραφεί σε περίοδους εκλήψεων και σβήνει όλη του η μνήμη μέχρι να ξαναρθεί η μέρα και να ξεκινήσουν από το μηδέν. Με αποτέλεσμα να μην θυμούνται τι έχει συμβεί σε φάση εκείνη τη νύχτα όταν έγινε η έκλειψη και ξαναξεκινάνε. Ένας επιστήμονας λοιπόν, ο οποίος συνειδητοποιεί πως οι ύλοι και τα αστέρια τυπικά είναι άλλοι πλανήτες και υπάρχει το διάστημα, γιατί δεν έχουν ούτε την αντίληψη του διαστήματος, εφόσον δεν βλέπουν τα αστέρια στον ουρανό, δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται παρά έξω από την ατμόσφαιρά τους. Έτσι έχει την... Λίγο πριν να συμβεί πάλι αυτό το πράγμα, ένας επιστήμονας, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος δουλεύει στο αστεροσκοπείο της πόλης εκεί πέρα που πραγματεύεται όλο αυτό, καταλαβαίνει ότι θα ξανασυμβεί και προσπαθεί να τους προειδοποιήσει πως δεν είναι κάτι το οποίο είναι τρελό και πρέπει να λαλήσουν όλοι, να είναι λίγο πιο μαζεμένοι και περίπου να σας πω ότι τον κυνηγάνε σε όλη την ταινία, σε όλο το βιβλίο για να τον φάνε. Και στο τέλος διαπραγματεύεται τι συμβαίνει στον πολιτισμό για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το concept, ειδικά όταν γράφτηκε. τρομερά πρωτότυπο και ακόμα και σήμερα παραμένει πρωτότυπο. Η νύχτα, η Σάκα Σίμοβ, νομίζω ότι αξίζει. Όλοι λένε εγώ το ρομπότ και ίσως να είναι από τα καλύτερά του, δεν το έχω διαβάσει όμως, αν και το έχω, αλλά τη νύχτα που τη διάβαζα πραγματικά με εντυπωσίασε. Δεν ξέρω αν το έχετε πιάσει. Αξίζει πάντως, ή θα είναι μέσα στο link που θα σας στείλω. Και πάμε σε ένα το οποίο πρώτα είδα τη σειρά. Σε φάση πρώτα είδα την ταινία και μετά διάβασα το βιβλίο. Όχι, εδώ βγήκε πρώτα σειρά, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά, εντωμεταξύ, ο Philip Dick. Ο άνθρωπος στο ψηλό κάστρο. Η εκδόση Σκάλτ είναι αυτό, υπάρχει και άλλη μία έκδοση. Το συγκεκριμένο μου το έκαναν δώρο. Λοιπόν, είχα δει τη σειρά. Μ' άρεσε πάρα πολύ η σειρά. Όμως διαβάζοντας το κατάλαβα ότι η σειρά έχει τεράστιες αποκλίσεις, γιατί προφανώς μπήκανε πράγματα εξτρά στη σειρά. Το story. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τι θα γινόταν, και νομίζω γράφτηκε λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το συγκεκριμένο βιβλίο, τι θα γινόταν αν στο νικητές δεν ήταν οι σύμμαχοι, αλλά οι Γερμανοί. Είναι από τα πρώτα βιβλία εναλλακτικής πραγματικότητας. Δηλαδή, έστω ότι υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν με εμάς, εκείνη τη στιγμή είτε θα κέρδιζαν οι Γερμανοί είτε δεν θα κέρδιζαν οι Γερμανοί. Ο κόσμος, ο δικός μας, είναι σε φάση, πορεύεται στο ότι κερδίσαμε τους Γερμανούς, κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο, ιτήθηκαν οι Γερμανοί. Στο ξαφνικά δημιουργεί το δεύτερο σύμπαν αυτό. Είναι σαν το Dark, ένα πράγμα. Σκεφτείτε το κάπως όσοι το έχετε δει. Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα. Αποστόλη, ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, μπήκες πάνω στον άνθρωπο στο ψηλό κάστρο. Philip Dick. Λοιπόν, και βλέπουμε τους ήρωες, οι οποίοι ήρωες πορεύονται σε ένα κόσμο που η Γερμανία έχει κερδίσει. Αχ, πόπο, εν τω μεταξύ έχω ακόμα περιγραφή του παιχνίδι. Πόπο, το ξέχασα και έλεγα να το διορθώσω και ναι. Λοιπόν, για καφές και chat. Sorry παιδάκια. Είναι επεισόδιο 3, επιστημονική φαντασία σήμερα. Επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, και εδώ πέρα θα έχουμε το chilling. Εν τω μεταξύ μου αρέσει γιατί είναι σε φάση chilling chat. Chill chat, πώς το λέει. Εν τω μεταξύ δεν μπορείς να βάλεις, είναι λίγο ιδιαίτερο, γιατί ψάχνεις να βρεις just chatting. Οκ, το έχουμε. Και ενημέρωση πληροφοριών, το έβγαλα. Cyber chat θα μπορούσε. Το Ubik να διαβάσεις είναι πολύ περίεργο. Τι είναι τελικά το UBCL? Ubik. Δεν το ξέρω αυτό, τώρα το ακούω. Πάντως εγώ θα σας πω για τον άνθρωπο στο ψηλό κάστρο, για αρχή. Λοιπόν, τώρα που διόρθωσα και τις πληροφορίες. Ευχαριστώ Πέτρο για την επισήμανση, πραγματικά ξεχάστηκα τελείως. Είναι η φάση ότι ξεκινάς. Λοιπόν, η μεταφορά του βιβλίου στην οθόνη συνήθως απογοητεύει, γιατί αφορά την εικόνα του σκηνοθέτη και όχι αυτή που έχει σχηματίσει εσύ με τη φαντασία σου. Ναι. Εδώ βέβαια το καλό είναι ότι πρώτα είδα τη σειρά και μετά διάβασα το βιβλίο, το οποίο και ίσα ίσα καλό μου έκανε τελικά. Δεν με σταμάτησε αυτό που τον διαβάσω. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι θα με απογοήτευε, γιατί το έχω κάνει αντίστροφα, αλλά νομίζω ότι ναι. Μ' άρεσε πολύ περισσότερο η σειρά αυτή. Διάβασα το βιβλίο, οπότε δεν χαλάστηκα. Ίσα ίσα μου το έφτιαξε ακόμα περισσότερο. Το οποίο είναι καλό. Πρώτα να δεις και μετά να διαβάσεις, αν θες και δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ο άνθρωπος στο ψηλό κάστρο. Philip Dick. Ας ξεκινήσω για τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας δεν είχα διαβάσει πολλά από τα. Αν και η αλήθεια είναι ότι έχω επηρεαστεί από ταινίες που έχουν επηρεαστεί από αυτόν πάρα πολύ. Όπως είναι. Και θα συζητήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Όπως είναι το. Τώρα, όταν να μιλήσω για αυτά, κολλάει το μυαλό μου. Αλλά ποια είναι η ταινία με το Harrison Ford και το ανδροειδή, το. Είναι η φάση. Τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου, είναι πουρές τελείως. Θα το θυμηθώ σε λίγο. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ πάω να πω Cyberpunk, αλλά δεν είναι Cyberpunk. Το Blade Runner, μπράβο, το Blade Runner και το Blade Runner 2049, το οποίο το έχω και αφήσα, υποτίθεται το έχω κάνει μεταξωτυπία μέσα στο σαλόνι, έχω μια τεράστια μεταξωτυπία από το λόγραμμα του Blade Runner. Λοιπόν, το Blade Runner έχει επηρεαστεί από το ηλεκτρικό πρόβατο για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι ένας κόσμος στον οποίο έχουν κερδίσει οι Γερμανοί. Με το που κέρδισαν τον πόλεμο, αποξήραν όλη τη Μεσόγειο, άρχισαν να φτιάχνουν Σπαρτά εκεί μέσα και περιγράφει το τι γίνεται στη Νέα Αμερική, στην Αμερική στην ουσία μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς οι χαρακτήρες συμπεριφέρονται. Το I Ching, το οποίο είναι μια κινέζικη μέθοδος, και το αστείο είναι ότι είχα κάρτες και έχω κάπου κάρτες ακόμα I Ching. Όταν ήμουν μικρός είχα ασχοληθεί λίγο με το I Ching, είναι το βιβλίο των χρησμών, το οποίο, με συγχωρείτε, πέφτει καρέγκλα να τη φτιάξω λίγο. Λοιπόν, είναι το βιβλίο των χρησμών, το οποίο βιβλίο των χρησμών σου λέει, ρίχνεις κάποια ξυλάκια ή κάποια νομίσματα ανάλογα με το τι θες εσύ και σου λέει χρησμούς ανάλογα με τις ερωτήσεις που θα το κάνεις. Είναι λίγο περίεργο, είναι σαν τους χρησμούς της πυθίας, είναι λίγο διφορούμενοι. Λοιπόν, τι λέει η Μυρτώ, λέω η Σμαράγδα. Μα ναι, μια ταινία είναι μια δεύτερη ανάγνωση μέσα από τα μάτια του σκηνοθέτη, συνδεδογράφου, παραγωγού. Ισχύει. Λοιπόν, ισχύει. Και καλό είναι να κάνουμε και τα δύο. Εμένα πολλές φορές βέβαια, αν δω μια ταινία, δύσκολα θα πάω στο βιβλίο. Αυτό ήταν μια εξαίρεση, μια πολύ καλή εξαίρεση. Είδα τη σειρά και μετά πέρασα και σας ξαναλέω, άξιζε. Λοιπόν, οι αποφάσεις που παίρνουν οι χαρακτήρες στο βιβλίο διέπονται από το I Ching, το οποίο τυπικά ξεκινάνε και έχουν, υπάρχει ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που αφορά ένα βιβλίο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο περιγράφει αυτό που είναι το βιβλίο για μας. Δηλαδή στο βιβλίο αυτό περιγράφεται μια εναλλακτική πραγματικότητα. Στον κόσμο που πραγματεύεται υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο μιλάει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος στον οποίο οι Γερμανοί δεν κέρδισαν, το οποίο θεωρείται ανεπίτρεπτο και το συγκεκριμένο βιβλίο θεωρείται κατακριτέο, εξαφανιστέο, εξαφανίζεται. Λοιπόν, βέβαια μου έκανε εντύπωση, γιατί ενώ το κυνηγάνε και το βιβλίο αυτό το καίνε παντού όπου το βρούνε και το ψάχνουν απεγνωσμένα να το εξαφανίσουν οι Γερμανοί, οι ήρωες το έβρισκαν πολύ εύκολα. Δηλαδή όπου και να πήγαιναν υπήρχε ένα αντίτυπο, το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι το μόνο πράγμα που μου φάνηκε λίγο περίεργο στο τέτοιο. Δηλαδή υπάρχει ένα βιβλίο απογορευμένο, το οποίο μιλάει ότι οι Γερμανοί έχασαν τον πόλεμο και τι θα γινόταν στον κόσμο αν οι Γερμανοί έχαναν τον πόλεμο. Και οι Γερμανοί προσπαθούν να το εξαφανίσουν. Αλλά όλοι έχουν από ένα τέτοιο βιβλίο. Μπουξέψιον τελείως όμως. Να, με το καλοσκεφτείς, είναι μπουξέψιον. Έχουμε ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για μια εναλλακτική πραγματικότητα στον δικό μας κόσμο και περιγράφει ότι στον δικό τους κόσμο υπάρχει ένα βιβλίο που μιλάει για τον δικό μας κόσμο. Πολύ καλό. Ο Philip Dick είχε πολύ καλή γραφή. Πάρα πολύ καλή γραφή. Μ' αρέσει η γραφή του Philip Dick γιατί φέρνει τον άνθρωπο. Δεν μπορείς, ακόμα και αυτοί που είναι παρουσιάζονται τους όχι και οι καλύτεροι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τους μισήσεις. Δηλαδή και αυτοί που επιλέγουν το κακό με κάποιο τρόπο, που δεν υπάρχει απόλυτο κακό στο Philip Dick σε φάση, είναι δικαιολογημένοι. Δηλαδή πρώτη φορά έχω διαβάσει βιβλίο, και αυτό και το ηλεκτρικό πρόβατο, που δεν μπορείς να αντιπαθήσεις κάποιον. Ακόμα και κακός να είναι, δεν μπορείς να τον αντιπαθήσεις. Λοιπόν, και στη σειρά είναι τα φίλς αντί του βιβλίου. Ποια φίλς σε φάση? Τα films, ναι. Films. Λοιπόν, το quest στο συγκεκριμένο βιβλίο, αν το πούμε έτσι, προσπαθούν οι ήρωες να βρούνε το συγγραφέα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε επιστημονική φαντασία και λέμε για πελασγός. Εν τω μεταξύ, άσχετο fun fact, οι πρόγονοι των λιμνιών είναι πελασγοί, by the way. Στα αρχαία χρόνια τους εκτόπισαν οι Αθηναίοι, οι άπικοι, οι οποίοι ήρθαν τον 5ο αιώνα στη Λίμνο. 4ο-5ο αιώνα π.Χ. Anyway. Λοιπόν, Philip Dick, ξαναλέω, Ο άνθρωπος στο ψηλό κάστρο. Αφιέρωμα, όσοι μπαίνετε τώρα σήμερα στην επιστημονική φαντασία, έχω πολύ πράγμα. Επίσης, έχω πολύ πράγμα να πω και όλο αυτό το πράγμα σας το έχω ετοιμάσει και σε PDF όλα να σας το δώσω. Μεγάλο αρχείο, 500 γίγκα είναι. 500 MB είναι όλο το αρχείο. Θα το κατεβάσετε. Σας θα βάλω το link στην περιγραφή σε λιγάκι να το κατεβάσετε όσοι κάτσετε. Λοιπόν. Και ψάχνουν που λέτε να βρούνε τον ισχύ. Και οι πρόγονοι των λιμνιών, για παράδειγμα, το αναφέρω γι' αυτό, οι πρωτοέλληνες τυπικά, ήταν πελασγοί. Λοιπόν, καλησπέρα Κωστή από έναν Σιφαντάρο που ήμασταν Λίμνο. Ποιος ήσουνα? Εν τω μεταξύ είναι η φάση, τη Λίμνο, είχα γνωρίσει αρκετούς. Ποιος ήσουνα τότε στη Λίμνο, κάποτε στη Λίμνο. Λοιπόν, όντως ισχύει αυτό που λες Πλαζιέ, οι πρωτοέλληνες ήτανε. Και χαρακτηριστικά θα μιλήσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο για ιστορία, αλλά ναι. Ψάχνουν που λέτε να βρούνε, εν τω μεταξύ βάζουν προς πίσω πινκ πονκ, αλλά ναι, ψάχνουν να βρούνε το συγγραφέα, να τον ρωτήσουν για ποιο λόγο, κάποιοι θέλουν να τον σκοτώσουν, κάποιοι θέλουν να τον ρωτήσουν, είναι λίγο περίεργοι αυτοί που τον ψάχνουν, οι Γερμανοί θέλουν να τον ψάχνουν για να τον σκοτώσουν, οι υπόλοιποι τον ψάχνουν για να τον ρωτήσουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα το τέλος που περίμενα. Είχα δει τη σειρά, στο πρώτο season, δεν έχω δει το δεύτερο season, στο πρώτο season, θα το κάνω spoiler, client mine, στη σειρά ο άνθρωπος στο ψηλό κάστρο είναι ο Χίτλερ. Αυτό αφήνει να εννοηθεί στο πρώτο season. Αλλά δεν έχω δει το δεύτερο season, οπότε φαντάζομαι συνεχίζει από εκεί και πέρα. Εδώ δεν ισχύει αυτό, είναι τελείως διαφορετικό, οπότε κάπου είχε τελείως διαφορετικό τέλος. Πολύ ωραίο τέλος. Ανθρώπινο θα έλεγα και μ' αρέσει. Βρείτε το, διαβάστε το, αξίζει. Και φθηνό σχετικά. Ενώ μεταξύ τα βιβλία που θα σας δείξω τον πάμφυνα. Δηλαδή κάνουν πιο λίγο από 2 καφέδες τουλάχιστον του καθένα. Όντως, σαν Λίμνο δεν έχει. Όσοι δεν έχετε έρθει Λίμνο να έρθετε αν ανοίξουν κάποια στιγμή τα σύνορα. Λοιπόν, όσοι ρωτάτε με τι ασχολούμαι. Φυσικός είμαι, καθηγητής ιδιαιτεράς. Αλλά ταυτόχρονα κάνω και άλλα πράγματα. Με ροκάμα του δουλεύω, μαυρό χωράφια, έχουμε αμπέλια, έχουμε όλα τα καλά. Τα κάνουμε. Λοιπόν, αλλά επί το κλείστον ιδιαίτερα, σε ευχαριστώ και για το follow. Πάμε στον αγαπημένο μου όμως, αφήνω λίγο εδώ το Philip Dick, θα ξαναπιστρέψουμε με το ηλεκτρικό πρόβατο. Λοιπόν, πάμε στον αγαπημένο μου Arthur Clark, Space Odyssey. Πάρα πολύ ωραίο, ίσως είναι από τα αγαπημένα μου film που είχα δει του 1963, πότε γυρίστηκε το Space Odyssey. Τρομερή ταινία με το μονόλιθο. Είχα δει πρώτα την ταινία. Ναι, μένω Λίμνο, στη Μύρινα συγκεκριμένα αυτή την περίοδο. Εδώ ζω, εδώ εργάζομαι προς το παρόν. Λοιπόν, Arthur Clark, Επικυρίαρχη. Ναι, αλλά προσωπικά αγαπάω όσο περίοδο και δεν αγαπάω περισσότερο τον Clark. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω πολύ περισσότερα βιβλία του Arthur Clark παρά του Asimov διαβάσει. Δημήτρης εδώ. Έλα ρε Δημήτρη, έλα ρε Μίτσο. Εν τω μεταξύ, αν θυμήθηκα καλά τώρα σε φάση, από βιβλία επιλογή μου είναι το Call of Cthulhu από το Lovecraft. Δεν αναφέρω σήμερα καθόλου Lovecraft, αν και θεωρείτε το top, γιατί στο προηγούμενο μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα για Lovecraft, όλο ήταν αφιέρωμα στο Lovecraft, οπότε Lovecraft αποφάσισα στο σημερινό να μην ασχοληθώ καθόλου. Φερώσαμε μια εκπομπή 2 ώρες γι' αυτόν, οπότε το χώρισε. Εμμανουέλα PP. Ναι, ελεύθερος είπα, αλλά δεν έχει καμιά σημασία για το συγκεκριμένο chat. Λοιπόν, Arthur Clark, Επικυρίαρχη. Είχα δει το Space Odyssey και ήρθε ο Arthur Clark με τους επικυρίαρχους. Στα αγγλικά είναι το Childhood's End. Το συγκεκριμένο βιβλίο, το concept. Εν τω μεταξύ, μιας και το διαβάζω τώρα στην καραντίνα, θα το ετοιμάζω παράλληλα, το Call of Cthulhu, να το κάνω και πώς το λένε, audiobook. Θέλω να συζητήσουμε όμως και γι' αυτό, για τα audiobook, σε ένα άλλο επεισόδιο. Και ήδη σιγά σιγά ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω να φτιάξω κάποια από αυτά. Βιβλίαρος είναι. Και βασικά είναι μικρό όμως. Θα συνιστούσα να διαβάσεις, όπως έλεγα και στα παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε για το Lovecraft, ο δρόμος προς το Lovecraft, θα συνιστούσα να διαβάσεις τα ποντίκια με στους στίχους, το Dunwich, το η σκιά πέφτει στο Innsmouth και όλα τα άλλα ωραία. Λοιπόν, σ' αρέσει η φιλολογία. Μ' αρέσει. Φυσικός είμαι, αλλά μ' αρέσει. Στα αρχαία είχα 18 και 6 όλες παραδόξως. Γενικά ασχολούμαι, αλλά προτιμούσα πάντα από μικρός τα νοήματα. Δηλαδή, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί στο σχολείο, όταν κάναμε κείμενα, ασχολιόμασταν τόσες άπειρες ώρες το να αναλύουμε σειρά παρασυρά τι θέλει να πει ο ποιητής. Πραγματικά, και δεν μέναμε στο τι ήθελε να περάσει ο ποιητής. Δηλαδή, σε φάση γιατί έγραψε αυτή την τελεία εδώ, γιατί σε κάποιους ισχύει, έχει νόημα για ποιο λόγο γίνεται το κάθε τι. Αλλά χάναμε βλέπαμε το δέντρο και χάναμε το δάσος στην ουσία. Οπότε εκεί κάπου κατάλαβα ότι δεν είμαι για αυτό το κλάδο. Όσο και να μ' άρεσε η αρχαιολογία, όσο και να μ' άρεσαν όλα αυτά, προτιμήσα κάτι πιο να μπορώ να σκέφτομαι και να χρησιμοποιώ το μυαλό μου περισσότερο από το να παπαγαλίζω μόνο. Και γενικά πάντα προτιμούσα και προσπαθούσα διαβάζοντας να παίρνω το νόημα, αν υπάρχει κάποιο νόημα. Γιατί μπορεί αναλύουμε ένα ποίημα από πάνω μέχρι κάτω, ενώ να σας πω πολύ απλά, και αν δεν έχετε γράψει ποίημα, ίσως να μην το μπορείτε να καταλάβετε, αλλά αν κάποιος έχει γράψει έστω και ένα ποίημα στη ζωή του, θα ξέρει ότι ξέρεις, μπορεί να ξυπνήσεις μια μέρα, να είσαι σε αυτόματο mode ρομπότ τελείως και παπ, μηχανική γραφή να γράψεις κάτι, να μην καταλάβεις για ποιο λόγο το έγραψες, και με το που παπ ξυπνήσεις για κάποιο λόγο να δεις ότι έχεις γράψει κάτι ωραίο. Και παπ είναι το καλύτερο ποίημα της ζωής σου που έχεις γράψει ποτέ. Εκείνη την ώρα που το γράφεις μπορεί να μην ξέρεις για ποιο λόγο το έγραφες, απλά για να βγάλεις την ένταση από μέσα σου μηχανικά, γιατί το σώμα σου συμπεριφέρεται έτσι, το μυαλό σου. Και ξαφνικά το παίρνουν στο σχολείο και στο βάζουν να το αναλύσεις για ποιο λόγο. Μπορεί ο άλλος την ώρα που ήταν στην τουαλέτα να του έρθει η έμπνευση και να το έγραψε. Εγώ γιατί πρέπει να κάτσω να το αναλύσω. Λοιπόν, ακριβώς, ας το αφήσουμε λίγο και στη φαντασία, γιατί τυπικά η φαντασία είναι το μεγαλύτερο θέμα. Λοιπόν, το Foundation. Δεν το έχω διαβάσει, μιλάω για βιβλία που έχω διαβάσει. Γι' αυτό σε φάση το Foundation το έχω και αυτό, τα βλέπα πριν. Υπάρχει στη συλλογή μου, οπότε θα διαβαστεί και αυτό. Από κάτω, σε παρακολουθώ πολλά χρόνια. Ήρθα Λίμνο πέρυσι, πανέμορφο μέρος, τέλειο φαγητό. Όχι, Λίμνο μένω. Είναι πολύ ωραίο το νησί παρεπιπτόντως. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολλές αναλλαγές και ιστορικές και τα πάντα όλα. Τα κάνεις όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, ο καθένας βρίσκει άλλο νόημα σε αυτό που διαβάζει. Ισχύει. Και πραγματικά κάποια έργα, και το συζητούσαμε και τις προάλλες και με τον Πέτρο εδώ πέρα, αξίζει να τα διαβάζεις ξανά και ξανά και ξανά και ξανά ανά τα χρόνια. Και κάθε φορά που το διαβάζεις είναι διαφορετικό. Δημήτρη Άγκο, ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, βέβαια, άλλο η αυτόματη γραφή, άλλο η ενσυνείδητη. Η αυτόματη γραφή εκφράζει το υποσυνείδητο, η συνειδητή γραφή έννοιες υψηλές. Ισχύει. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς λειτουργώ αρκετά με την αυτόματη γραφή, δηλαδή γράφω με το πώς θα μου έρθει, αν θα πω να γράψω, οπότε καταλαβαίνω όμως ποια είναι τεράστια, πόσο μεγάλη διαφορά το να γράψεις ενσυνείδητα, και είναι πολύ μεγάλο το skill που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορεί να γράψει ένα βιβλίο full, για να γραφτεί αυτό το πράγμα, εντάξει. Αυτό το διάστημα, γενικά πάντα, μου άρεσε να γράφω ιστορίες του τύπου παραμύθια. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παραμύθια. Και σκέψου, θυσιάζεις πόσο χρόνο και πόση σκέψη για να βάλεις κάτω να γράψεις ένα παραμύθι. Πόσο μάλλον να γράψεις ένα μυθιστόρημα. Οπότε, ναι, πολύ μεγάλο το skill. Λοιπόν, αλλά ας πω για τους επικυρίαρχους όμως. Νομίζω ότι η επικυρίαρχη είναι το highlight των όσων θα πω σήμερα. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα, και έκανα δύο ακόμη. Αλλά οι επικυρίαρχοι με σημάδεψαν πάρα πολύ. Επικυρίαρχοι από τον Arthur Clark, Childhood's End. Ξαφνικά ξυπνάτε και μαζί με τον κοροναϊό αύριο που λέμε τώρα, βλέπετε πάνω από τις μεγάλες πόλεις της τέτοιας, της γης, να εμφανίζονται διαστημόπλια. Πώς ήταν το Independence Day που ήταν τα διαστημόπλια πάνω από κάθε πόλη, τα mothership, και περιμένανε. Και απλά περιμένουν. Και λες θα κατεβούν οι εξωγήινοι. Και την επόμενη μέρα είναι το ίδιο. Και την επόμενη μέρα το ίδιο. Και περνάνε 50 χρόνια. Και για 50 χρόνια κάθε πρωί που ξυπνάς βλέπεις ένα διαστημόπλιο πάνω από το κεφάλι σου. Κάποια στιγμή το συνηθίζεις και στα 50 χρόνια όταν έχει αλλάξει η πρώτη γενιά ανθρώπων, ξαφνικά ανοίγει πόρτα. Και κατεβαίνουν οι εξωγήινοι, οι οποίοι εξωγήινοι οπτικά πάντα είναι ο χειρότερος φόβος των ανθρώπων. Το συγκεκριμένο βιβλίο πραγματεύεται το τέλος, το οποίο έχει προβλεφθεί στην αρχή. Γενικά τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής, ότι αυτό που ο άνθρωπος φοβάται, και ήταν η πρώτη φορά που διάβασε κάτι σχετικό και την έννοια αυτή έφερα στο μυαλό μου, ότι ο άνθρωπος αυτό που φοβάται μπορεί να είναι ένας προειδοποιητικός φόβος για το μέλλον. Π.χ. πραγματευόμαστε ότι φοβόμαστε πως ο σατανάς θα έχει φτερά από πίσω με ουρές, με κέρατα, με γε. Αλλά τυπικά αυτό δεν το έχει δει ποτέ ο άνθρωπος, αλλά είναι ένας ενδόμηχος φόβος, ο οποίος στο τέλος του ανθρώπου θα εμφανιστεί ένα όνο όπως είναι αυτοί εδώ οι εξωγήινοι, που μοιάζουν πάρα πολύ με τους δαίμονες της Αποκάλυψης. Και λες ότι ήταν τυπικά ένας ενδόμηχος φόβος των ανθρώπων, ο οποίος φοβόταν κάτι που θα συνέβαινε στο μέλλον χωρίς να έχουν επίγνωση. Δηλαδή δεν έγινε κάτι, απέκτησαν μνήμη και το είχαν, πάντα το κουβαλούσανε. Απλά φοβότανε αυτό που θα συμβεί χωρίς να ξέρουν ότι θα συμβεί. Ένας προειδοποιητικός φόβος για το μέλλον. Τέλος πάντων, εμφανίζονται που λέτε και προσφέρουν στην ανθρωπότητα έναν χρυσό αιώνα. Ένα χρυσό αιώνα που όλα είναι θεϊκά, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Και κάποια στιγμή έρχεται το τέλος, αλλά το τέλος δεν φταίνε αυτοί. Προφανώς και δεν φταίνε αυτοί. Ήταν τυπικά ότι αναφέρει ότι το είδος μας είναι προγραμματισμένο κάποια στιγμή να τελειώσει. Οπότε το τέλος αυτού του είδους, αν και αυτή συναχωριόταν πάρα πολύ που θα συνέβαινε αυτό, έπρεπε να προσφέρουν στην ανθρωπότητα ένα χρυσό αιώνα να χαρεί και αυτή πριν το τέλος. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματεύεται πολύ ιδιαίτερα πράγματα. A Childhood's End, γι' αυτό είναι και το τέλος της παιδικής αθωότητας. Λοιπόν, Arthur Clark, στα ελληνικά Επικυρίαρχη. Το βρήκα, το έκανα convert και σας το πέρασα. Είναι λίγο δύσκολο να το βρείτε και να το αγοράσετε είναι λίγο ιδιαίτερο να το βρείτε, οπότε και να το κατεβάσετε είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο. Οπότε βρήκα τρόπο και κατάφερα και σας το πέρασα σε PDF στο link που θα σας δώσω. Λοιπόν, τι λέει Σπελαζιέ, είδε στη δήλωση ενός Ισραηλινού καθηγητή πανεπιστημίου πρώην επικεφαλής διαστημικού προγράμματος του Εβραϊκού κράτους περί της επικοινωνίας μιας διαγαλαξιακής ομοσπονδίας εξωγήνων με τις κυβερνήσεις Ισραήλ και ΕΠΑ. Ναι, αυτό το διάβασα και θα πάνω σε αυτό που λες να διαβάσω και το επόμενο σχόλιο. Λέει σίγουρα στην τέχνη ο δημιουργός αρχίζει έχοντας κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του, αλλά ειδικά στην μουσική και την πίεση. Ο καθένας βρίσκει άλλα νοήματα και αυτό είναι το υπερχόρο. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, στο ότι ο καθένας βρίσκει τα νοήματά του και πολλές φορές μπορεί κάτι άλλο να έχεις στο μυαλό σου, ξαναζώντας, ξαναβιώνοντας το ίδιο πράγμα δεύτερη φορά μπορεί να το νιώσεις διαφορετικά. Οπότε είναι καθαρά με το πώς το αντιλαμβάνεσαι. Ευχαριστώ Μαρία για το follow. Τώρα όσον αφορά για τις δηλώσεις αυτές, το διάβασα, αλλά πάντα έχω μάθει σε κάτι τέτοια να κρατάω μικρό καλάθι. Η αιτιολόγηση του καθηγητή, εμφανίστηκε ένας καθηγητής και είπε, ξέρετε κάτι, υπάρχουν εξωγήινοι και μιλάμε και είναι σε επαφή μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής και υπάρχει ένας μεγαλύτερος διαγαλαξιακός ρόλος της γης όπως ανέφερε και όταν τον ρωτήσανε γιατί το λες τώρα, γιατί λέει τώρα που έχω μια ακαδημαϊκή καριέρα ήδη φτασμένη δεν φοβάμαι αν θα με παρεξηγήσει οποιοδήποτε. Αν τα έλεγα πριν από χρόνια έλεγε μπορεί να μην παίρναν καν στα σοβαρά. Και αρκετά ρεαλιστική η απάντηση, ίσως είναι η πιο ρεαλιστική απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κάποιος ο οποίος έχει συζητήσει για τέτοια θέματα. Προσωπικά δεν ξέρω, πάντα κρατάω μικρό καλάθι το να ακούω κάτι. Μετά από όλα αυτά που ζούμε δεν θα μου φαινόταν περίεργο, ποτέ δεν μου φαινόταν περίεργο να εμφανιστεί και να πει ξέρεις κάτι, δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι εκεί έξω και έχουν έρθει σε επαφή, απλά το κρατάμε λίγο λαου-λαου, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε μια τέτοιου είδους επικοινωνία δεν είναι ούτε ότι θα τους δούμε, ούτε θα τους γνωρίσουμε, ούτε οτιδήποτε. Είναι το σοκ. Και ποιο είναι το σοκ? Σκεφτείτε ότι η πλειοψηφία του κόσμου, άσχετα άμα με τα χρόνια έχουν αλλάξει τα μυαλά αρκετών ανθρώπων και είναι λίγο πιο large στο θέμα θρησκείας, σκεφτείτε αν ξαφνικά έρθει όπως καλή ώρα και σου πούνε, όχι να το δεις, γιατί στο συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ το κόνσεπτ ότι απλά έρχονται, στέκονται πάνω από τις πόλεις οι εξωγήινοι και περιμένουν να συνηθίσει ο κόσμος στην ύπαρξή τους. Και αφού περάσει η πρώτη γενιά που τους φαίνεται περίεργο, τα παιδιά που ήταν η επόμενη γενιά που γεννήθηκαν μαζί με αυτό, δηλαδή σε φάση το έβλεπαν από τότε που ήταν παιδιά, ορίμασε μέσα τους μετά από 50 χρόνια και στην πορεία ανακοινώθηκε ότι ξέρεις κατέβηκαν. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι σκεφτείτε ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο ξαφνικά, το σοκ που θα πάθαινε πάρα πολλοί κόσμος από το θέμα θρησκείες. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχετε δει τη σειρά το Messiah, πολύ ιδιαίτερη σειρά στο Netflix. Προσωπικά με χάλασε πολύ που στο τέλος έκανε και θαύματα. Θα ήθελα να μην ήταν ένας απλός ό,τι να είναι. Αλλά τέλος πάντων, σκεφτείτε ότι ξαφνικά στις αραβικές χώρες, επειδή έχω μαθητές, τυχαίνει να συνεργάζομαι με ένα online φροντιστήριο και έχω μαθητή ο οποίος ζει στη Σαουδική Αραβία. Καθόμαστε και συζητάμε και μου λέει οι πιτσιρικάδες δεν είναι τόσο πολλοί, αλλά οι μεγαλύτερες ηλικία όλη την ώρα προσεύχονται. Δηλαδή μπορεί να σταματάνε τη δουλειά τους σε, νομίζω 5 ή 7 φορές τη μέρα είναι, νομίζω 5 φορές τη μέρα πρέπει να είναι, για να προσευχηθούν. Σκέψου τώρα εσύ που έχεις ένα τέτοιο status quo στο μυαλό σου και ένα τέτοιο τρόπο σκέψης, ξαφνικά να εμφανιστεί ένας και σου πει υπάρχουν και εκεί έξω. Η πρώτη ερώτηση που θα έκανε κάποιος είναι σε τι πιστεύετε, από πού ήρθατε, ποιοι είστε, τι είστε. Λοιπόν, οπότε ξαφνικά θα υπάρξει μεγάλη κρίση Επειδή το μυαλό του ανθρώπου και η ψυχολογία του είναι λίγο περίεργη, κάποιοι θα χαρούνε, κάποιοι θα πούνε εντάξει ήταν λογικό, αλλά πάρα πολλοί θα αντιδράσουν και θα κλειστούν ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα να γίνουν ακόμα πιο ακραίοι. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ακόμη δεν είναι σε επίπεδο η... Τώρα πώς να το θέσω. Η ωριμότητά μας ως είδος, αν μπορούσα να το θέσω έτσι, δεν είναι τόσο μεγάλη η ωριμότητά μας ώστε να δεχθούμε εύκολα κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά το θεωρούσα φυσιολογικότατο και θα μ' άρεσε, γιατί επιτέλους θα σταματούσαν το τι ο χαμός μεταξύ μας λίγο περισσότερο. Γιατί όταν έχεις να εστιάσεις προς τα έξω, ξαφνικά σταματάς να ασχολείσαι με το τι κάνει ο γειτονάς σου και ο παραγείτονάς σου. Οπότε σκεφτείτε ότι αν ξαφνικά έρθουν εξωγήινοι, εγώ θα το θεωρούσα κομπλέ, γιατί θα σταματούσαμε μεταξύ μας να σκοτωνόμαστε. Τι σε νοιάζει άμα η Ελλάδα έχει τα νησιά που έχει, η Τουρκία έχει τα νησιά τέτοια, άμα εκεί έξω υπάρχει ένας διαγαλαξιακός στρατός που απλά μπορεί να σε κάνει σκόνη ή μπορεί να είναι φίλος ή οτιδήποτε. Λοιπόν. Επιτέλους Έλληνας, ρε φίλε, μόνο ξένους βλέπω εδώ. Οκ, αυτό είναι καλό φαντάζομαι. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, ναι, οπότε πιστεύω πως ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε... Καλώς ήρθες Γιάννη παρεπιπτόντως. Λοιπόν, δεν έχουμε φτάσει σε ωριμότητα, δυστυχώς, να μπορούμε να το δεχτούμε τόσο εύκολα. Αν και είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν από 10, 20, 30, 40 χρόνια. Για κάποιους. Όχι για όλους, εντάξει. Αλλά ναι, ευχαριστώ για το follow. Ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι προσωπικά θεωρώ ότι είμαστε ακόμα αρκετά ανώριμοι. Εγώ προσωπικά θα το θεωρούσα καλό, γιατί θα βλέπαμε λίγο διαφορετικά την ύπαρξή μας. Γιατί όταν ξαφνικά σταματάς να έχεις τον εαυτό σου στο κέντρο του σύμπαντος, αρχίζεις και αναθεωρείς λίγο και τα βλέπεις λίγο πιο τα πράγματα όπως είναι. Γιατί ξαναλέω, σκεφτείτε ότι γίνεται ένα ντου και κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει ζωή στο διάστημα και όχι μόνο ζωή, η οποία είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Και έχουν και τεχνολογία που είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη και πηγές ενέργειας καλύτερες από το πετρέλαιο. Πιστεύετε ότι θα ένοιαζε κανέναν αν η Τουρκία προσπαθεί να βρει φυσικό αέριο στη γη ή προσπαθεί να σκάψει και γίνεται ένας χαμός μεταξύ τέτοια? Εγώ πιστεύω ότι το πιο λογικό θα ήταν. Καλά, ουτοπικό, να μαζευτούν να φτιαχτεί ένας οργανισμός όπως είναι ο ΙΕ. Και τυπικά να υπάρχει ένα παγκόσμιο στάτους, μια παγκόσμια κυβέρνηση και να μην σκοτώνει τον ένας με τον άλλον. Anyway, ναι. Αυτό είναι το θέμα του πώς θα κάτσεις στο μυαλό του καθενός. Σας ξαναλέω, αν εσύ όλη σου τη ζωή πιστεύεις ότι υπάρχει μόνο ένας θεός και ο ένας θεός φταίει που βρέχει, που χιονίζει, που όλα γίνονται, όλα στη ζωή σου, πραγματικά χριστιανός ορθόδοξος είμαι, αλλά έχω ανοιχτό μυαλό και ανοιχτό πνεύμα σχετικά με το τι γίνεται γύρω μου, προσπαθώ τουλάχιστον όσο γίνεται. Αν εσύ πιστεύεις ότι είναι μόνο αυτό και τίποτα άλλο και δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και κάτι άλλο και ξαφνικά έρθει και σου πούνε ξέρεις κάτι, δεν ίσχυε κάτι, πόσο πίστευες, sorry, αλλά εκεί θα κρασάρεις, και αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία. Και τύχει να κάνω και συζήτηση παρόμοια με φίλο, ο Ήρβιν Γιάλομ στο Περιθανάτου ή στο Κήπο του Υπήκουρου, αν το διαβάσετε. Γιατί πολλοί άνθρωποι στηρίζουν το ηθικό τους σύστημα, το σύστημα ηθικών αξιών τους πάνω στη θρησκεία. Έχει τύχει κι εγώ ίδιος να κάνω προσωπικά συζήτηση με άτομο δικό μου και να μου λέει ότι... Να τον ρωτάω, και τι γίνεται, πες ότι δεν υπάρχει Χριστός ή Θεός ή οτιδήποτε. Θα καταρρεύσει το σύστημα ηθικών, θα σταματήσει να είσαι εσύ καλός άνθρωπος επειδή δεν υπάρχει Θεός και τι, για φόβο Θεού δηλαδή είσαι καλός άνθρωπος? Και δεν λέω στεγνά και γενικά, μου λέει ναι. Γιατί αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει νόημα για κάτι τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων στηρίζουν τις ηθικές τους αξίες και το ηθικό τους γίγνεσθε και το είναι τους πάνω σε ένα σύστημα κανόνων σχεδιασμένων πάνω σε κάτι άλλο. Οπότε όταν εσύ κάνεις το καλό ή το κακό γιατί βρίσκεις νόημα σε αυτό, όταν ξαφνικά αυτό καταρρεύσει δεν έχει τίποτα νόημα για σένα, οπότε γιατί να μην πας στην αντίπερα όχθη, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν... Είναι μεγάλο το τέτοιο, αλλά πάντα είναι διτό. Είναι διτό το θέμα περί θρησκείας και περί ελληνισμού, γιατί από τη μία ισχύει αυτό απόλυτα, δεν θα πει κάποιος όχι σε αυτό, από την άλλη χωρίς να το καλοκαταλάβουν πάρα πολύ ο χριστιανισμός βοήθησε να τραβήξει η ελληνική γλώσσα και το όπως είμαστε μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε ο παγανισμός είναι καλύτερος, ούτε ο χριστιανισμός, ούτε οτιδήποτε. Προσωπικά πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι καλύτερος άνθρωπος. Δηλαδή, όταν φτιάξεις τον εαυτό σου μέσα σου καλά, κατ' επέκταση μπορείς και να αντιμετωπίσεις και να αντιληφθείς τα πράγματα καλύτερα. Και πάνω απ' όλα, όταν χτίσεις τον εαυτό σου τόσο καλά ώστε να έχεις κατανόηση για τους άλλους όσο μπορείς, δεν νομίζω ότι θα σε επηρεάσει ούτε κάποια θρησκεία τόσο πολύ, ούτε οτιδήποτε. Τώρα, το τι είναι χριστιανικό, είναι πολύ μεγάλες κουβέντες. Θα ήθελα να τις κάνω σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο όλο αυτό, γιατί τώρα θα πισκιάσουμε τελείως το θέμα επιστημονική φαντασία, αν και νομίζω ότι είναι ερωτήματα τα οποία η επιστημονική φαντασία έμεσα τα οθεί. Γιατί είναι τα πράγματα τα οποία ένα εναλλακτικό μέλλον, μια εναλλακτική πραγματικότητα όσον αφορά το διάστημα ή την επικοινωνία με τους λαούς ή το τι θα γίνει μετά σε έναν άλλο εναλλακτικό κόσμο, είναι ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από μόνα τους. Δηλαδή, υπάρχουν εξωγήινοι. Τι γίνεται περί Θεού, υπάρχει Θεός. Αυτοί τι πιστεύουν, είναι καλύτερος ο δικός τους Θεός. Και αν αυτοί σου λένε, εμείς πιστεύουμε εκεί, εσείς πιστεύετε εδώ, υπάρχει μια σύγκρουση Θεών. Άρα, υπάρχουν Θεοί πολλαπλών τύπων, δεν υπάρχει Θεός καθόλου. Λοιπόν, αυτό το έχω διαβάσει. Σε αυτό πιστεύω πως ναι, ισχύει που λες, Πέτρο, για το Λιαντίνι. Λοιπόν, ερώτηση για το τέλος. Αν είχες ευκαιρία, Κώστα, θα έγραφες ένα μικρό βιβλίο ή νουβέλα ή σύντομης εκτάσεως διήγημα. Προσωπικά, εμένα θα μ' άρεσαν τα πολύ μικρά διηγήματα. Τα αγαπάω γιατί μπορεί πολύ γρήγορα, αν είναι και μεστό σε νοήματα, πάρα πολύ γρήγορα να δώσεις, τέτοιο. Να δώσεις αυτό που θες να πεις στον άλλον. Τα πολύ μεγάλα σε έκταση δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα κιόλας να γράψω κάτι τόσο μεγάλο. Αλλά θα προτιμούσα περισσότερο τα μικρότερα σε έκταση. Μια ένα διηγηματάκι είναι ό,τι καλύτερο. Ω, καλησπέρα Texapins. Λοιπόν, χρόνια πολλά Κώστα, υγιής πάντα. Δεν γιορτάζω παρεπιπτόντως, ελπίζω να είναι για τα χρόνια πολλά τα τέτοια. Ευχαριστώ για τις ευχές πάντως. Λοιπόν, επικυρίαρχη, διαβάστε το. Θέτει πολλά ωραία ερωτήματα. Νομίζω ότι κυρίως το θέμα των θρησκειών το θέτει πάρα πολύ ωραία. Τι θα συνέβαινε μετά σε ένα τέτοιο έλος. Λοιπόν, τι θα κάνει ο άνθρωπος όταν σκεφτεί ότι ο κόσμος ξεκίνησε από το απόλυτο τίποτα, το κενό. Να σου πω, τις καλύτερες απαντήσεις σε αυτό, αν μπορώ να προτείνω, διαβάστε Irving. Καταρχάς, η σειρά. Τώρα θα το αλλάξω τελείως για λίγο, αλλά η σειρά που θα έπρεπε κάποιος να διαβάσει πάνω στο θέμα για να μπορέσει λίγο να το βάλει σε μια σειρά στο κεφάλι του, ξεκινάς με Επίκουρο. Λοιπόν, ο Επίκουρος αυτό έλεγε στην ουσία, ότι πας από το ένα σκοτάδι στο άλλο σκοτάδι, από το σκοτάδι της μήτρας στο σκοτάδι του θανάτου, του τάφου. Λοιπόν, οπότε όταν ξεκινάς από το ένα σκοτάδι και πας στο άλλο σκοτάδι, το ενδιάμεσο που λέγεται ζωή είναι απλά ένα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο το ζεις, το βλέπεις, φτιάχνεις πράγματα, αφήνεις πράγματα πίσω, όσο και να μην σου φαίνεται περίεργο, όπως έλεγε και ο Ζημανδίας, σε φάση όλα μάτια, τι και αν κέρδισες στον κόσμο, αν δεν σε θυμάται κανένας. Δηλαδή, αυτό το λέγει ο Irving Yalom, σε φάση βρέθηκε κάπου, λέει, η στήλη του Ζημανδία, στον οποίο ο Ζημανδία έγραφε πάνω «Είμαι ο βασιλιάς των βασιλέων, ο καλύτερος από όλους», σε ένα ραγισμένο άγαλμα και δεν ήξερε κανένας ποιος είναι ο Ζημανδίας. Γενικά, όλα φθήνουν με το χρόνο. Θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο ερώτημα που έκανα στον εαυτό μου, ότι ξέρεις κάτι. Ζούμε στο 2020. Θυμάμαι τον παππού μου. Τον προπάπου μου ξέρω το όνομά του. Τον προπροπάπου μου δεν ξέρω ούτε καν πώς τον έλεγαν. Δεν ξέρω τι ένιωθε. Ήταν άνθρωποι με συναισθήματα. Πριν από εμάς πέρασαν χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι ήταν προγονείς μας, προπαππούδες μας, προγιαγιάδες μας. Είχαν όνειρα, ελπίδες. Ξυπνούσαν το πρωί, έκαναν κουβέντες. Κάποιοι από αυτούς είχαν το μυαλό το δικό μας και ακόμα καλύτερο. Κάποιοι απλά δεν τους ένοιαζε τίποτα γιατί ζούσαν μόνο τη μέρα για τη μέρα. Όλοι αυτοί είχαν όνειρα, ελπίδες, σκέψεις, άφησαν πράγματα. Τι ξέρετε από αυτά? Τίποτα. Πόσο σας επηρεάζει τη ζωή σας? Προφανώς και τίποτα. Κάποια από αυτά που άφησαν μέσω συμπεριφορών, γιατί τυπικά η συμπεριφορά μας και ο κόσμος που ζούμε επηρεάζει άμεσα και τους γύρω ανθρώπους μας. Άρα κάποια κομμάτια έμεσα, όπως αναφέρει και ο Έρβιν Γιάλαμ, κυματισμοί σε φάση. Σύρα κύριε, ευχαριστώ για το follow. Ο ένας επηρεάζει... Ω, ευχαριστώ, επιδρομή, βλέπω. Έλα ρε. Λοιπόν, ευχαριστώ για το τέτοιο. Μιλάμε τώρα για το περιθανάτου. Για επιστημική φαντασία το ξεκινήσαμε, αλλά το πάμε σε βαθύτερα νοήματα. Αλλά ναι, θα σας ένοιαζε εσάς, για παράδειγμα, σας νοιάζει τι έκανε ο πάπος, αυτό το όνομά του δεν ξέρουμε. Έτσι και σε 1000 χρόνια από τώρα δεν θα θυμάται κανένας τίποτα για εμάς. Οπότε από σκοτάδι σε σκοτάδι πάμε και το ενδιάμεσο ονομάσαμε ζωή. Άξι, οκ. Okay. Θα επηρεάσει αυτό το ηθικό κομμάτι κάποιου ή το... Ευχαριστώ για τα follow, παιδιά. Θα επηρεάσει αυτό κάποιο την ηθική μας. Θα επηρεάσει το πώς εγώ διαλέγω να είμαι καλός. Εγώ διαλέγω να είμαι καλός ή να κάνω το καλό για αυτό το λόγο που το κάνω. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι. Ω, ευχαριστώ, ευχαριστώ πραγματικά, 1000 ευχαριστώ. Έλα ρε Κώστα, πού είστε ρε. Εν τω μεταξύ 1000 ευχαριστώ ρε Κωστάρα για το live. Επίσης, ανοιχτή πρόσκληση τώρα, γιατί έχουμε επιδρομή από τον Άρκυλον, τον Κώστα. Είχαμε κάνει και live μαζί παρέα τις προάλλες, πέρασαν 2 χρόνια από τότε. Κώστα, κανόνισε. Τώρα που τα πήρα μπροστά ζεστά, θα έρθουμε να κάνουμε live μαζί παρέα, στο λέω από τώρα. Λοιπόν, ναι, όντως. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε. 100... Wow, μπήκε ξαφνικά απότομα κόσμος. Επιστημονική φαντασία σήμερα. Μιλάμε για βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Το morality είναι κάτι που πρέπει να κρίνεται υποκειμενικά ή αντικειμενικά. Η ηθική του καθενός. Η ηθική του καθενός διαμορφώνεται από πολλά πράγματα. Από το καταρχήν από το οικογενειακό του περιβάλλον και κατ' επέκταση κατά πόσο μπορεί ο καθένας να το επεκτείνει και να το αποκτήσει. Μπορούμε να κάνουμε μέσω Discord. Έχουμε καραντίνα. Έλα ρε, θα σε φέρω με μάσκα εδώ, θα σε βάλω σε καραντίνα στο δίπλα δωμάτιο, θα το κάνουμε back to back. Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά για το, follow. Έχω να εξηγήσω κιόλας σε αυτούς που μπαίνουν τώρα, σιγά σιγά, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Η έκτρωση είναι ηθική ή ανήθικη. Το θέμα ηθικό, για παράδειγμα, των εκτρώσεων που λες σε φάση, έγκυται στο ότι τη θεωρεί μας περί ψυχής. Αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ψυχή, τι θα έλεγες, ότι είναι ηθική ή ανήθικη, αν δεν υπάρχει ψυχή. Εδώ μεταξύ το αστείο είναι πολύ μεγάλη κουβέντα το περί ψυχής ή μη ψυχής. Αλλά ναι, εκεί έγκυται στον ηθικό ανήθικο. Αν δεν υπάρχει ψυχή, προφανώς και δεν έγκυται καθόλου θέμα. Αν κάποιος πιστεύει στο θέμα ψυχής, τότε ναι. Εγώ ως φυσικός θα σου πω ότι το άριο γονιμοποιείται, ok. Γονιμοποιείται, αρχίζει τυπικά είναι κάποια κύτταρα. Το ένα κύτταρο φέρνει το άλλο, δημιουργούνται 2, 4, 8 και πάει λέγοντας. Είναι εκθετική η αύξηση των οάριων. Μέχρι που τη μέρα που θα γεννηθείς δεν έχεις εμπειρία, μνήμη ή οτιδήποτε. Κάποιες φορές, κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν... Πάντως όχι εγώ. Εγώ δεν θα συγκρίνω με την καμία. Αλλά θα σε κρίνει η ιστορία στο μέλλον. Φαντάζομαι το παιδί σου που θα γεννήσεις, αν θα είσαι καλός γονιός ή όχι. Αυτό θα μπορείς να σε κρίνει στο μέλλον. Άρα, αν εσύ είσαι ένα ρεμάλι και φέρεις κατά λάθος ένα παιδί, φαντάζομαι ότι το πώς θα συμπεριφερθείς εσύ στο παιδί σου μεγαλώνοντάς το, αυτό μετά από μερικά χρόνια θα μπορέσει να σε κρίνει. Πάντως εγώ όχι. Λοιπόν, stand in the ashes of trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. The silence is your asker. Και οι προτεστάντες πιστεύουν ότι πρέπει να εξπραντώνουν σε κάθε σεξουαλική πράξη. Είναι σωστό. Οκ, αυτό δεν το ξέρω. Το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος του καθενός. Εγώ θα σας μιλήσω σήμερα για τα βιβλία που έχω μαζέψει εδώ πέρα περί επιστημονικής φαντασίας. Το τι θεωρεί ο καθένας ηθικό για τον εαυτό του ή τι σωστό, δεν θα το κρίνω εγώ και δεν με ενδιαφέρει να το κρίνω εγώ. Και ίσως και εμάς να μην μας ενδιαφέρει. Αλλά έχει ωραίες τέτοιες. Έχει ωραίες προεκτάσεις. Λοιπόν. Είπα για Arthur Clark, θα σας πω τώρα το οποίο... Ναι, μην ξεφεύγουμε λέει και από το θέμα παιδιά και πάμε στα βιβλία. Τώρα θα το ξεφύγω εντελώς, θα το πετάξω στο Θεό θα το πάω. Και όντως έχει και τίτλο και λέγεται «Η τροφή των θεών». Είναι ένα διήγημα 2 σελίδων, 3 σελίδων, Arthur Clark. Και αυτό έχει να κάνει τελείως με το βιγκανισμό σε φάση, κολλάει πάρα πολύ. Σε ένα κόσμο του μέλλοντος οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο επίπεδο να μπορούν... να δημιουργούν τροφή από τις πέτρες. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, το θέτω τόσο μπακαλίστικα, μπορούν να δημιουργήσουν τροφή από τα πάντα, σε μοριακό επίπεδο. Ναι, αλλά έχει εμφανιστεί μια εταιρεία η οποία φτιάχνει μια υπερτροφή των θεών, η οποία έχει σούπερ γεύση. Και αυτή η τροφή που έχει σούπερ γεύση, έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις κάποιων ανθρώπων. Λοιπόν, γιατί μπορεί ναι, να φτιάχνεις τροφή από τα πάντα, αλλά όταν έχεις την τροφή των θεών εδώ πέρα, τι γίνεται? Το νέκταρ. Και είναι τυπικά η απάντηση ενός από αυτούς που ενασχολούνται με το θέμα και είναι σαν μια ανοιχτή επιστολή, σαν μια κατάθεση σε ένα δικαστήριο που τελικά λέει τι συμβαίνει με την τροφή των θεών. Και ποιος θα κρίνει, μια που λέμε για το ποιος κρίνει τι, αν θα εξπερματώσεις μέσα σε κάποιον ή έξω από κάποιον, αν το παιδί σου θα το κάνεις έκτρωση ή όχι. Ή από εδώ, ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ για τα follow, για όλα όσοι μπήκατε. Η τροφή των θεών πραγματεύεται, στην τελική θα το διαβάσετε, σας το έχω και αυτό. Επίσης, επειδή μπαίνετε τώρα κόσμος και πριν να φύγετε, γιατί κάποιοι από εσάς θα φύγετε, θα σας το βάλω τώρα το link με ό,τι βιβλίο έχω αναφέρει. Θα σας το βάλω σε link να το κατεβάσετε. Σας το επικολλώ στο chat, στο πλάι. Απλά πατήστε κατεβάστε. Ό,τι βιβλίο έχω αναφέρει σήμερα είναι εκεί μέσα φορτωμένο. Τώρα που υπάρχει κόσμος και θα πιάσουν λίγο τόπο κάποια από αυτά. Λοιπόν, άλλο ηθικό. Να φας άνθρωπο ή να μην φας άνθρωπο? Άντο, εδώ μέσα. Arthur Clark και τροφή των θεών. Νομίζω κάντε τους συγγενμούς, δεν θα πω κάτι άλλο. Και μένω σε Arthur Clark. Ο Arthur Clark μας πάει τρένο. Και εν τω μεταξύ ένα βιβλίο που έκανε 2.100 δραχμές κάποτε, Παράξενες θάλασσες. Είναι το πως ένας άνθρωπος χάνει τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, ανάλογα σε τι συνθήκες θα είστε. Επίσης υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία, Revenant, πως λέγεται, δεν έχω κατεβάσει, πρέπει να τη δω σχετική. Λοιπόν, Παράξενες θάλασσες. Ή πως ένας άνθρωπος χάνει τον άνθρωπο όταν ταξιδεύει μόνος του στο διάστημα και πάει μια αποστολή στον Δία. Μ' άρεσε πάρα πολύ, πραγματεύεται πάρα πολλά ωραία πράγματα, εσωτερικά κυρίως. Fun fact, περιγράφει ότι στο Δία, καθώς λοιπόν στο Δία βουτάει τώρα, στέλνει η ανθρωπότητα, η γη, ένα διαστημόπλιο. Με έναν μέσα τυπά, ο οποίος πάνε να τον πετάξουν μέσα στο Δία για να δουν τι γίνεται στο Δία, πώς είναι ο Δίας μέσα. Λοιπόν, καθώς βουτάει αυτός μέσα στο Δία, συνειδητοποιεί ότι ο Δίας έχει ζωή. Και όπως είχε πει και ποιος ήτανε, ένας άλλος φυσικός, αλλά ο Νέιμαν, ποιος ήτανε που το είχε συζητήσει, στο Δία θα μπορούσαν να υπάρξουν μορφές ζωής και μάλιστα πολύ μεγάλες σε μάζα, όπως είναι φάλαινες ή οτιδήποτε. Σκεφτείτε τώρα όντα, τα οποία είναι σαν φάλαινες διαστημικές, φορτωμένες μέσα όμως, το σώμα τους να αποτελείται από ήλιο ή από κάποιο άλλο αέριο και να μπορούν να ζουν και να επιπλένουν σαν τις μέδουσες. Σκεφτείτε τεράστιες μέδουσες, οι οποίες θα μπορούσαν να. Ω, καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα λοιπόν ότι υπάρχουν πλάσματα τα οποία θα μπορούσαν να υπάρξουν και να κάνουν να ζουν σε τέτοιο πλανήτη. Και υπάρχει ένα επεισόδιο, όσοι έχετε δει την οικογένεια Ρόμπινσον στο Netflix, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, ειδικά αν έχετε καλή τηλεόραση 4K, φορτώστε το και δείτε το. Λοιπόν, στο οποίο βουτάνε η οικογένεια, ο πατέρας και η μητέρα, τώρα ξέμπαρκοι μέσα σε ένα πλανήτη που μοιάζει με το Δία και περνάνε τέτοια πλάσματα. Πολύ fun fact, fan service είναι αυτό. Όποιοι το έχουν διαβάσει νομίζω ότι θα το λατρέψουν. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Είναι αρκετά ωραίο και αρκετά εντυπωσιακό βιβλίο. Και πάμε σε ένα το οποίο το διάβασα και αυτό το τελευταίο χρόνο και άλλαξε πάρα πολύ την οπτική μου για κάποια πράγματα. Aldous Huxley, θαυμαστός καινούριος κόσμος. Σε ένα κόσμο, μια κοινωνία του μέλλοντος, η ανθρωπότητα έχει αλλάξει. Τα παιδιά δημιουργούνται με το πρότυπο του Σόλινα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Με το που γεννηθούν περνάνε αυστηροί προπαγάνδα και σε φάση πλήση εγκεφάλου για να μπορούν να λειτουργούν. Γεννιούνται ανακατηγορίες, υπάρχουν 5 κατηγορίες, η κατηγορία Α, η Β, η Γ και η Δ. Όσο πιο πάνω πας, τόσο πιο πολλά προνόμια έχεις και τόσο πιο καλές θέσεις σε ηγετικό ρόλο και σε οτιδήποτε έχεις, ενώ όσο πιο κάτω είσαι εργατική τάξη και εγκεφαλικά, επειδή όλο αυτό ρυθμίζεται κατά τη γέννα, πιο κάτω στα επίπεδα, στο 5ο επίπεδο, 4ο, 3ο, είσαι υποδεέστερος νοητικά, γιατί όλο αυτό σας ξαναλέω ρυθμίζεται κατά τη γέννα, οπότε η κατηγορία Α πολίτες είναι οι πιο έξυπνοι και οι πιο σεβαστοί, έχουν περισσότερες επιλογές στο να βρουν εταίρια, η κατηγορία Γ, η κατηγορία Γ, Δ, πάει λέγοντας, οπότε είναι οι πιο low. Και Μιλάει για την περιπέτεια δύο ηρώων, γιατί δύο ξεκινάνε στην αρχή, και βλέπεις μια πολύ όμορφη ιστορία. Υπάρχει μια περιοχή επίσης κάτω από το Μεξικό, στην οποία την έχουν φράξει με φράχτη και εκεί ζουν όσους δεν μπόρεσαν να κάνουν convert, οι πιο πρωτόγονοι άνθρωποι που είναι εμείς τυπικά, στην ουσία απλά τους πετάξανε κάτω από το Μεξικό και πέρα έχουν βάλει ένα φράχτη στο Μεξικό, σας θυμίζει τίποτα, λοιπόν, το τείχος στο Μεξικό. Λοιπόν, και ζουν εκεί πέρα οι άνθρωποι αυτοί, τελείως πρωτόγονοι, βέβαια έχουν άλλο σύστημα αρχών. Παρεμπιπτόντως, οι άνθρωποι του μέλλοντος της κοινωνίας αυτής, της ιδανικής κοινωνίας ανθρώπων, κάνουν εκδρομές και καλά στα σαφάρι, πάνε να δουν τους πρωτόγονους, οπότε κάνουν εκδρομές σαφάρι, βλέπουν τι γίνεται και ξαναγυρνάνε πίσω. Και καταλά, πάνε τώρα και οι πρωταγωνιστές σε ένα σαφάρι και στο γυρισμό φέρνουν ένα παιδί, το οποίο παιδί είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα, γιατί, fun fact, η μητέρα του είχε πάει και αυτή η εκδρομή της ανιάτα της και για κάποιο λόγο εγκλωβίστηκε εκεί, έκανε το παιδί εκεί πέρα και το παιδί εκεί πέρα μεγάλασε με μνήμες της μητέρας από αυτό το τέτοιο. Οπότε είναι ένα παιδί ανάμεσα στους δύο κόσμους, στους πρωτόγονους ανθρώπους και στους ανθρώπους της σύγχρονης κοινωνίας. Και δείχνει στην ουσία όταν τον φέρουν πίσω, είναι σαν να φέρνεις τον Ταρζάν από την ζούγκλα στην ουσία, όταν τον φέρνουν πίσω στον κόσμο αυτόν ο οποίος θεωρείται και καλά ο ιδανικός κόσμος, το πώς ζει και συμπεριφέρεται αυτός. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχουν ως θέαμα, τον χρησιμοποιούν για να... Τυπικά τον χρησιμοποιούν. Οι γυναίκες τον θεωρούν καλύτερο και καλά ως άντρα, ως, για το είδος, ως επιβήτρο, οτιδήποτε. Οι άλλοι είναι περίεργοι γενικά. Και περιγράφει το ταξίδι του. Είναι σε, σε δύο ή τρία κομμάτια χωρισμένο. Είναι το κομμάτι τι γίνεται πριν να πάνε το ταξίδι τους στην πλευρά την κάτω από το Μεξικό. Είναι τι γίνεται εκεί πέρα όσο είναι στο ταξίδι τους και τι γίνεται όταν φέρνουν τον άνθρωπο αυτόν στο παρόν. Αρκετά ωραίο και καινοτόμο. Ο Huxley είπε ότι, και νομίζω είχε ξεκινήσει να το ξαναγράφει, ότι θα άλλαζε κάποια κομμάτια μετέπειτα. Είναι αυτό που, και είναι η πρώτη φορά που το έχω ακούσει, ότι ένας συγγραφέας ξαναγυρνάει πίσω και το ξαναπειράζει το έργο του, ενώ έχει εκδοθεί. Τυπικά αυτή είναι η έκδοση που κρατάμε. Έχει βγει και το ένα θαυμαστός καινούριος κόσμος 2, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το συνιστώ. Διαβάστε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε σε ένα το οποίο, να πω την αλήθεια, ότι αν δεν είσαι φυσικός μαθηματικός λίγο θα ζοριστείς σε κάποια πράγματα, ειδικά όταν αφορά το πολυεπίπεδο του θέματος. Πολυεπίπεδο. Flatland. Επίπεδο χώρα. Τι γίνεται όταν ένα τετράγωνο αποφασίσει, και σας το έχω πει και στο προηγούμενο, αποφασίσει να περάσει σε μια άλλη διάσταση. Σκεφτείτε ότι είστε σε ένα πλανήτη, ο οποίος πλανήτης είναι ένα επίπεδο, και τους ανθρώπους γύρω-γύρω τους βλέπετε σε τετράγωνα, τρίγωνα. Το γείτονά σας, το αντίστοιχο τρίγωνο σας, τα έλεγα και στο προηγούμενο, πάνω από στο προηγούμενο μάθημα, επηρεασμένος από τα ιδιαίτερα που κάνω. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι το γείτονά σας, που είναι τρίγωνο κι αυτός, τον βλέπετε σε μια γραμμή. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν ο γείτονάς μου, θα βλέπα αυτό το πράγμα, τον άλλο γείτονά μου. Anyway, και είναι ένα ταξίδι πως τυπικά από τη μία διάσταση περνά στις άλλες. Είναι ένα τετράγωνο το οποίο ανάλογα με το σχήμα των... Μιλάει για τα γεωμετρικά σχήματα. Ανάλογα με το σχήμα που έχεις, έχεις και μια κοινωνική τάξη. Ο σκοπός μας δεν είναι αυτός. Ο σκοπός μας είναι να σας πω κάποια ωραία βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε και να σας αρέσουν. Λοιπόν, το καλύτερο σχήμα απ' όλα είναι ο κύκλος. Θεωρείται τέλειος κύκλος γιατί δεν έχει καμία πλευρά. Ο κύκλος τεχνικά έχει τόσες πολλές πλευρές, το οποίο έχει προέλθει και καλά με τόσα αναμίξεις στο DNA του τέλος πάντων και έχει ο τέλειος κύκλος. Είναι τα τέλεια σχήματα, τα θεϊκά σχήματα. Οι ευθείες είναι οι γυναίκες. Θεωρεί τις γυναίκες σε αυτό το βιβλίο ότι, ξέρεις κάτι, από τη μία τους συμπεριφέρονται σαν εκατότερες, αλλά είναι και πιο θανατηφόρες από όλους. Γιατί μια γυναίκα παρομοιάζεται σαν μια ευθεία. Οπότε σου λέει μια ευθεία είναι μια ευθεία, ναι, μεν, αλλά μια ευθεία, άμα τη δεις έτσι, είναι και μια τελεία. Οπότε, αν πας και πέσεις κατά λάθος σε μια ευθεία, μπορεί να σε σκοτώσει μια ευθεία. Τέλος πάντων, έχει κάτι τέτοια ωραία. Είναι πάρα πολύ πολυεπίπεδο. Κυριολεκτικά όμως, και κυριολεκτικά και μεταφορικά το συγκεκριμένο. Και δείχνει την αναζήτηση ενός τετραγώνου το οποίο το πάνε στην τρίτη διάσταση και γνωρίζει τον τέλειο κύβο, που είναι ο θεός του, τυπικά του τετραγώνου, ο τέλειος κύβος. Και ξαφνικά ο τέλειος κύβος νομίζει ότι εκείνος είναι, και το τετράγωνο είναι πολύ τα φυσιολογικό. Και να λέει: με έφερες από τα δύο επίπεδα. Αν ήρθα στα τρία. Δωρεάν LSD, τον ακούς και το μυαλό σου μαρμελάδα. Όχι ρε παιδιά, εντάξει. Δεν είναι το too much. Λοιπόν, σου λέει πας στα τρία επίπεδα. Τι θα γίνει αν πας το flash forward? Δεν μου λέει κάτι, όχι. Ποιο είναι αυτό? Τι θα γίνει αν πας στα 4 επίπεδα και στα 5 επίπεδα παραπάνω, δηλαδή στις 4 διαστάσεις. Και έχει την καλύτερη περιγραφή του σημείου. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το σημείο παρουσιάζεται σαν το μοναχικό θεό στην ουσία. Ότι σκεφτείτε ότι όταν είσαι μόνος σου, σκεφτείτε ότι σε όλο το χώρο υπάρχει μόνο ένα σημείο. Υπάρχει μόνο. Ακούς τον εαυτό σου. Και μιλώντας στο τετράγωνο, που δεν το έβλεπε το σημείο, γιατί το σημείο είναι φυσική. Λοιπόν, το σημείο, να σας βοηθήσω, είναι τυπικά η μύτη του στυλό που έχετε μπροστά σας. Σκεφτείτε ότι η μύτη του στυλού είναι ένα σημείο. Αν είναι σε ένα σημείο, δεν βλέπεις τίποτα άλλο στις παραπάνω διαστάσεις, γιατί δεν έχεις ούτε μήκος, ούτε πλάτος, ούτε τίποτα. Άρα το τετράγωνο που είναι από πάνω σου στις δύο διαστάσεις δεν μπορείς να το δεις, γιατί είσαι ένα σημείο. Άρα, αν σου μιλάει ένα τετράγωνο, νομίζεις ότι ακούς τον ίδιο στον εαυτό να μιλάει. Είναι λίγο ιδιαίτερο, διαβάστε το. Λοιπόν, το αστείο είναι ότι δεν μπορώ να σε αλλάξω, είσαι θυστικός με τον τρόπο που τα λες. Να, ένα θέμα συζήτησης, Κώστα. Έχει ένα βιντεάκι του Carl Sagan που μιλάει ακριβώς για αυτό το βιβλίο. Τρομερό βιβλίο. Νομίζω το έχω δει αυτό, από το συστήνει το συγκεκριμένο βιβλίο. Και αυτό το είχα. Fun fact, πολλά fun fact. Στο χωριό μου, σας έχω πει σε φάση, για ένα διάστημα, μέχρι και πέρυσι, ασχολιόμουν με το κατηχητικό του χωριού. Έκανα κατηχητικό σε παιδάκια, στο τέτοιο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκεί που είχα εστιάσει εγώ, τουλάχιστον κάνοντας σε φάση, ήθελα να μην φανατίζονται με το θέμα θρησκείας και καθόμουν και τους εξηγούσα και διάφορα επιστημονικά πράγματα. Και με είχα μαζέψει τα παιδάκια και προσπαθούσα να τους δείξω έξω το καλοκαίρι με τον ήλιο τι γίνεται αν ένα όν τριών διαστάσεων περάσει στις δύο διαστάσεις. Το έκανα και τις προάλλες αυτό. Κάποια στιγμή όλη η ανθρωπότητα πέφτει σε κόμμα για ένα λεπτό και... Αχ, αυτό είναι σειρά, δεν είναι? Αυτό είναι σειρά, πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, σας το είχα πει και τις προάλλες. Όσοι είστε εδώ θα το θυμάστε. Όσοι, επειδή βλέπω καινούργια άτομα που δεν ήσασταν, σκεφτείτε το εξής. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, σκέψου τώρα να πας κατηχητικό και το παιδί που έχει αναλάβει να κάνει κατηχητικό να μιλάει γι' αυτό. Είναι τελείως mindfuck. Θα με είχα αναφορήσει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σκεφτείτε. Δύο επίπεδα, ωραία. Είναι το αγαπημένο μου θέμα αυτό, οι διαστάσεις γενικά, ρε παιδί μου, ό,τι αφορά τις 2 και 3 και 4 διαστάσεις. Λοιπόν, είσαι ένα υλικό, ο φίλος μας ο Ζήπο από εδώ, από τους αναπτήρες του Ζήπο, είσαι αυτό εδώ, ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, ένα ορθογώνιο βασικά. Εδώ πάνω ένα ορθογώνιο είναι απλά ένα ορθογώνιο, πώς το βλέπετε το ορθογώνιο? Είναι απλά ένα ορθογώνιο, έχει μήκος και πλάτος, ωραία. Αν εσύ λοιπόν, που είσαι το ορθογώνιο, τον εαυτό σου τον αντιλαμβάνεσαι, αλλά το γείτονά σου, ο οποίος γείτονά σου είναι ο μικρότερος ορθογώνιος, είναι αυτή εδώ η καρτούλα SD, το γείτονά σου κάθεσαι στο ίδιο επίπεδο. Εγώ, που είμαι ένα ον τριών διαστάσεων, το βλέπω από πάνω. Αν εσύ, που είσαι αυτό εδώ, σκέψου ότι είσαι αυτό εδώ, άρα σκεφτείτε ότι είστε ο εαυτός σας είναι αυτό εδώ, το γείτονά σας πώς θα τον βλέπατε? Για δείτε λίγο. Δες, μια ευθεία δεν σας φαίνεται? Αν σας το γυρίσω λίγο προς τα εδώ, καταλαβαίνετε κάτι? Απλά αλλάζει το μήκος του, δείτε λίγο. Αν σας το γυρίσω από εδώ, θα αλλάξει κάτι? Αντιλαμβάνεστε κάτι άλλο το αν αλλάζει το μήκος του ή το τέτοιο του? Για δείτε, το γυρίζω. Εσείς βλέπετε μόνο το μήκος του, τίποτα άλλο. Άρα το γείτονά σας... Ναι, όταν χαίρομαι σε κάτι τέτοια το πάω σε ρί. Λοιπόν, σε κάτι τέτοια, σκεφτείτε ότι το γείτονά σας τον βλέπετε στις δύο διαστάσεις. Άρα, το γείτονά σας τον βλέπετε σαν να είναι μια γραμμή. Ωραία. Τι γίνεται τώρα? Εγώ, σκιές δηλαδή. Εγώ δηλαδή, αν έρθω από πάνω, είμαι ένα όν τριών διαστάσεων και βάλω το χέρι μου μπροστά από το τέτοιο, και δημιουργήσω μια σκιά. Βλέπετε εδώ, δημιουργείται μια σκιά. Η σκιά σε ένα όν δύο διαστάσεων είναι σαν τείχος. Γιατί ξαφνικά βλέπεις μια μαύρη γραμμή μπροστά σου. Άρα, αυτό εδώ δεν είναι κβαντομηχανική καμία σχέση, όχι. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το θέμα των επιπέδων και γεωμετρία. Καθαρά ευκλειδία γεωμετρία. Λοιπόν, οπότε, σκέψου ότι εσύ το γείτονά σου το βλέπεις σε μια γραμμή. Το βλέπετε, μια γραμμή. Λοιπόν, αν βάλω εγώ μια σκιά, η σκιά θα είναι μια γραμμή γι' αυτό. Άρα ένας τείχος που δεν μπορεί να περάσει. Εγώ που είμαι ένα όν τριών διαστάσεων, πλάτος, μήκος, ύψος, όλα τα ωραία, το βλέπω από πάνω. Αυτό το βλέπεις σαν τείχο. Είναι καθαρά θέμα οπτικής γωνιάς και αντίληψης, καθαρά. Οπότε σκεφτείτε ένα όν, γιατί μπορείς να το υπάγεις και σε θεολογικό επίπεδο αυτό. Σκέψου ένα όν, το οποίο είναι 4-5 διαστάσεων. Άρα εσύ αυτό που βλέπεις είναι η σκιά. Έχετε σκεφτεί ποτέ? Ποιοι λένε για αγγέλους, λένε για δαίμονες, λένε αν υπήρχαν αυτά τα όντα. Και ήταν όντα 4, 8, 10 διαστάσεων. Εσύ απλά θα βλέπεις μια σκιά του. Λοιπόν, η δικιά μου γειτόνισσα με τέτοια μπαλκόνια δεν είναι με τίποτα γραμμή. Αυτό ήταν καλό. Αυτό ήταν πολύ καλό. Λοιπόν. Καλή γειτόνισσα, ναι. Λοιπόν, ναι, αξίζει. Είναι λίγο mindfuck. Δηλαδή εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα. Αν και το καταλάβαινα πάρα πολύ, ειδικά βοηθάει πολύ το ότι έχω σπουδάσει φυσικός. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ στο να το καταλάβω. Μου θυμίζει καθηγητή μου στο γυμνάσιο, στο φροντιστήριο, που μας έκανε μαθηματικά ο Κώστας. Ο ενθουσιασμός του και η όρεξή του περνάει και στο μαθητή. Μπορεί να πέρασαν κοντά 12 χρόνια, αλλά ακόμη το θυμάμαι. Χαιρόσου να κάνεις μάθημα. Λοιπόν, δεν θέλω να το δείτε, δεν κάνω αυτή τη στιγμή. Απλά μιλάω για πράγματα που με ενθουσιάζουν και τα μοιράζομαι μαζί σας. Και μ' αρέσει γιατί πώς το. Επίσης, συγγνώμη, αλλά μιλάω σχετικά γρήγορα. Έχω το κακό να μιλάω γρήγορα. Το οποίο μπορεί να σας ζαλίζει λίγο. Και ειδικά όταν χαίρομαι, το έχετε καταλάβει, όταν χαίρομαι με κάτι, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Από τον ενθουσιασμό μου. Είναι αυτές οι φορές που ακόμα κι εγώ γενικά ως φυσικός. Έρχεται κάποια στιγμή που, ειδικά αν έχεις περάσει από το τμήμα φυσικής, όσοι είναι φυσικοί με καταλαβαίνουν, που πραγματικά θες να χτυπήσεις το κεφάλι στον τοίχο, απογοητεύεσαι, δεν θες να ασχοληθείς με τίποτα από όλα αυτά. Αλλά έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές, είναι αυτές οι μικρές αναλαμπές που σου κάνουν να χαίρεσαι γιατί διάλεξες αυτό που διάλεξες. Lord X Magic, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Αλλά ναι, είναι κάτι τέτοιες στιγμές που λες, ναι, όντως όλοι οι μηνυσιώτες μιλάμε γρήγορα, που σου επαναφέρουν την όρεξη και λες ρε φίλε, τελικά καλά έκανα και το διάλεξα. Εμένα μου θυμίζει μια ταινία ελληνική, το Straight Story, που είχαν αλλάξει οι κανονικότητες, έτσι και το βιβλίο μιλάει για έναν κόσμο. Ισχύει. Πολύ ωραία ιστορία παρεμπιπτόντως, πανέξυπνη ιστορία, και απορώ που δεν έχει τραβήξει παραπέρα η συγκεκριμένη ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούω Μάκη Δημάκη, δεν είναι κακό. Κι εγώ ακούω τα πάντα ανάλογα τα κέφια. Μπορώ να πω. Τώρα σας έχω κλασική, αλλά πιάνω βασικά, δεν το θεωρείς και super κλασική. Γιατί. Για τα copyrights. Οπότε η μουσική που ακούμε είναι no copyright, είναι και χαλαρή, chill. Ακούω Μάκη Δημάκη, ναι, από πότε ανοίγει stream στο Twitch. Εδώ και αρκετό καιρό. Αρκετό καιρό, αλλά το πρόγραμμά μου είναι Σάββατο 5. Το Σάββατο παίζουμε gameplays και αυτά. Την Κυριακή ασχολούμαι με βιβλία. Οπότε 5 η ώρα και Σάββατο και Κυριακή. Α, μια ανακοίνωση, μια που είστε άτομα σήμερα και θα είστε και στο επόμενο. Την Πέμπτη που είναι παραμονή, λογικά υπάρχει, επειδή θα βαριέμαι στο σπίτι να κάθομαι μόνος μου και γιατί δεν θα δουλέψω, θα κάτσω να ξεκουραστώ, θα ανοίξω λογικά stream από νωρίς. Δηλαδή δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση. Αν θέλετε να αναμάθετε οτιδήποτε, κάτω στην περιγραφή εδώ πέρα, δείτε λίγο, κάντε λίγο scroll down να δείτε. Έχει το Facebook, το YouTube κανάλι που έχω, το Check Tech Now. Έχω το Instagram μου, γιατί και εκεί ανεβάζω story που ενημερώνω όταν κάνω live. Οπότε πατήστε, κάντε ένα follow αν δεν βαριέστε. Γιατί αν προκύψει κάτι εκτακτό θα το μάθετε από εκεί πέρα, δηλαδή από την περιγραφή. Στο είχα γράψει και παλιά σε βιντεάκι που είχες κάνει περί φυσικής στο κανάλι. Ο τρόπος διδασκαλίας και ο καθηγητής δάσκαλος είναι η λύση για μια καλύτερη παιδεία. Αυτό το κατάλαβα. Ισχύει. Ισχύει. Αλλά να σου πω εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι ως καθηγητής και καθηγητής ο οποίος πρέπει να ζήσει από αυτό το πράγμα και βλέποντας το τι γίνεται, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Sorry που σας γιώνω τόσο απότομα, αλλά δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα, αν δεν γίνει ολική αναδόμηση σε όλα και να μπουν μια τελεία και να ξεκινήσει όλο το σύστημα από την αρχή, δεν υπάρχει ελπίδα. Καμία. Ούτε ελπίδα για τα παιδιά που μαθαίνουν, αν μαθαίνουν κάποια πράγματα, ούτε για κανέναν. Οπότε, εντάξει, τελείως πεσημιστής, αλλά είναι μια αλήθεια η οποία, αυτά τα λέμε για μας τυπικά, οπότε δυστυχώς και να θες να το περάσεις στα παιδιά έτσι όπως είναι το σύστημα, παρά είναι δύσκολο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί στο μέλλον να με βγάλουν πρωθυπουργό της χώρας και να κάτσουν να το ξαναφτιάξουν. Ποτέ δεν ξέρεις. Όμως. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα από τα βιβλία που διάβασα φέτος και μ' άρεσαν πάρα πολύ. Το ηλεκτρικό πρόβατο. Είπαμε πριν για το Blade Runner. Έχω δει το Blade Runner, μ' άρεσε. Το Blade Runner 2049 είναι η συνέχεια. Μ' άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Από τις καλύτερες εικόνες. Όταν ακούσεις το ηλεκτρικό πρόβατο, περιμένεις άλλα πράγματα. Ναι, είμαι αρκετά κοινικός. Ρεαλιστής θέλω να είμαι. Γενικά, εντάξει, ναι. Εριστικός λίγο ίσως, κοινικό, πες το πως θες. Λοιπόν, Κώστα, καλησπέρα. Τέλεια ιδέα, καφές και αναφορές σε βιβλία. Δυστυχώς δεν προλάβαμε το δώρο, παιδιά. Αχ, για το Lovecraft, Θα σας το ξαναφτιάξω την επόμενη εβδομάδα, άμα θέλετε. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Για αρχή θα πάρετε το τωρινό, μιας που το αναφέρω, σας το ποστάρω συχνά πυκνά. Λοιπόν, μην αγχώνεστε, εφόσον υπάρχουν PDF και το δουλεύει το ίντερνετ μας ακόμα, θα το φτιάξω για την επόμενη εβδομάδα, άμα δεν βαριέστε. Λοιπόν... Τώρα πάρτε τα σημερινά. Το ηλεκτρικό πρόβατο δυστυχώς, επειδή είναι καινούριο βιβλίο σχετικά στην Ελλάδα, δεν μπορώ να σας το βρω. Αγοράστε το. Δηλαδή πραγματικά αξίζει τα λεφτά του. Όταν ακούσει ηλεκτρικό πρόβατο, η μετάφραση είναι λίγο περίεργο. Στα αγγλικά είναι το όνειρο ενός ανδροειδούς και το ηλεκτρικό πρόβατο. Κάπως έτσι πάει στα αγγλικά. Σας το έβαλα στα αγγλικά όμως. Λοιπόν, Philip Dick, όπως είπα πριν για τον άνθρωπο στο ψηλό κάστρο. Ψηλό κάστρο ή ψηλόβουνο, μια ζωή ανάποδα τα λέω αυτά τα πράγματα. Στο ψηλό κάστρο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ, σε ένα μελλοντικό κόσμο που οι άνθρωποι, ο κόσμος πεθαίνει. Ο κόσμος πεθαίνει και οι περισσότεροι άνθρωποι, όσοι έχουν απομείνει, προσπαθούν να φύγουν στον Άρη. Δηλαδή να ξεκινήσει η ζωή ξανά στον Άρη. Η γη είναι ένας χώρος που τα ζώα έχουν εξαφανιστεί. Είναι πολύ σπάνιο να βρεις κάποιο ζώο, οπότε... Όποιος έχει ένα ζώο είναι status quo. Οι άλλοι σου συμπεριφέρονται ανάλογα με το ζώο που έχεις. Δηλαδή σε φάση ο πρωταγωνιστής, ο οποίος είχε μια προβατίνα, όσο περίεργο και να φαίνεται, ή μια προβατίνα η οποία ψόφισε. Λοιπόν, και την πήγε και έφτιαξε ένα ανδροειδές προβατίνα, τυπικά που συμπεριφέρεται σε κανονική. Αλλά αν οι άλλοι μαθαίναν ότι είναι ρομπότ προβατίνα, τυπικά, θα έπεφτε πολύ το τέτοιο. Είναι ένας detective στην ουσία, ένας κυνηγός επικηρυγμένο ο πρωταγωνιστής. Λοιπόν, και σου δείχνει αυτό το μάτιο. Σε έναν κόσμο που πεθαίνει, οι άνθρωποι κρίνουν κάποια πράγματα ως status quo. Μια εταιρεία, όσοι έχετε δει την ταινία Blade Runner, καταλαβαίνετε πάνω κάτω, και υπάρχουν πολλές διαφορές. Μια εταιρεία καλεί τον κυνηγό αυτών επικηρυγμένων να βρει κάποια ρομπότ τα οποία έρθαν από τον Άρη, σκότωσαν τους ιδιοκτήτες τους και ήρθαν από τον Άρη στη γη και κυμαίνονται ανεξέλεγκτα, ρε παιδί μου, μια ομάδα από 7 ρομπότ. Τα ρομπότ αυτά άρχισαν να αποκτούν την ανθρωπιά τους, αν μπορεί κάποιος να το θέσει έτσι, ρε παιδί μου, αν άρχισαν να αποκτούν και άλλα συναισθήματα. Όπως ήταν ακριβώς όπως το χθεσινό. Δεν θα μπορούσε καλύτερο intro από το Detroit Become Human. Πραγματικά δεν θα μπορούσε κάτι καλύτερο αντιπροσωπευτικό. Ό,τι κάνανε χθες τα ρομπότα, όσοι ήσασταν στο συγκεκριμένο το ανδροειδή, να αρχίζουν να αποκτούν την ενσυναίσθησή τους. Ενσυναίσθηση θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα. Λοιπόν... Άρχισαν να έχουν ερωτήματα, ανασφάλειες, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που σε κάνουν άνθρωπο. Λοιπόν, λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Έτσι αυτός είχε αναλάβει να τα κυνηγήσει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και άνθρωπο κυνηγητού και κυνηγητού μεταξύ Android και... Είναι περιπέτεια. Αλλά μια περιπέτεια η οποία θέτει πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη, πότε είσαι άνθρωπος και πότε δεν είσαι άνθρωπος. Αν έχεις ένα ρομπότ, ένα ανδροειδές, πότε νιώθεις συναισθήματα. Δύο φορές το κατέβασα και δεν... Είναι... είναι σε ζυπαρισμένο φάκελο. Το έχω ανεβάσει σε RAR, οπότε πρέπει να το ξεζυπάρεις. Δεξί κλικ και extract. Να, εμένα το κατεβάζει κανονικά. Θα το βάλω να κατεβαίνει ταυτόχρονα, ελπίζω να μην χαλάσει πολύ τη σύνδεση. Λοιπόν, 500 τέτοια. Το βάζω και εγώ τώρα ταυτόχρονα να κατεβαίνει για να δω αν ισχύει αυτό ή όχι. Είναι WinRAR, το κάνει unzip. Ναι. Ναι, απλά κάντε το και βγάλτε το. Είναι όλα μέσα, πεταμένα στο WinRAR μέσα. Δεν έχετε WinRAR, unzip κάτι. Ανοίξτε το με το Explorer, μήπως με το... Τώρα έχω μπερδευτεί γιατί σε φάση το WinRAR το ανοίγεις με το WinRAR και κατεβάστε το WinRAR σαν πρόγραμμα. Ανοίγει κανονικά. Τέλος πάντων, αυτό απλά κατεβάστε το WinRAR και ανοίξτε το με το WinRAR, είναι τζάμπα. Λοιπόν, θα το ξαναδώ τώρα καλού κακού. Οκ. Θα το βρούμε. Αλήθεια, κάτσε να δω, το βάζω και εγώ να κατεβαίνει μήπως υπάρχει κάποιο θέμα ούτως ή άλλως. Πού είσαι ρε Geodor TV? Πω πω, σειρά, ο Geodor TV έχει και αυτός κανάλι και κάνει live. Λοιπόν, σας ξαναλέω καλό κακό, το κατεβάζω και εγώ τώρα. Λοιπόν, πού είσαι ρε, τι λέει. Εν τω μεταξύ σειρές, όλες οι σειρές μαζευτήκαμε εδώ. Λοιπόν, για βιβλία μιλάω τώρα. Μην άγχωνεστε, όλα θα το ξαναβάλω, θα το ξανακατεβάσω, μην άγχωνεστε. Απλά ο Πέτρος να μας πει αν μπορεί να το κατεβάσει σε λίγο και μπορεί να το ανοίξει. Θα το βρούμε, αυτό είναι το μόνο εύκολο. Ηλεκτρικό πρόβατο. Όσοι έχετε δει και την καινούργια ταινία, το Blade Runner το 49, 49 δεν είναι. Ναι, εν τω μεταξύ μου αρέσει, έχω ολόκληρη μεταξωτυπία μέσα στο τέτοιο. Λες, διαβάζοντας το βιβλίο διαφέρει πάρα πολύ από την πρώτη ταινία. Πάρα πολύ από την πρώτη ταινία. Δηλαδή είναι η μέρα με τη νύχτα με την πρώτη ταινία. Έχει κάποιες αναφορές, αλλά δεν έχει τεράστιες διαφορές. Αν και είναι ταινιάρα, το ηλεκτρικό πρόβατο έχει τεράστιες διαφορές. Η καινούργια ταινία, το Blade Runner το 49, θα μπορούσε, χαλαρά πιστεύω ότι αυτοί που το γράψανε, θα μπορούσε να συνεχίζει. Σταματάω να κατεβάζω, το κάνω cancel. Οκ, άρα αφού κολλάω, εντάξει, κομπλέ. Μετά, θα τα τσεκάρουμε μετά, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, νομίζω τώρα είναι κομπλέ. Η καινούργια ταινία αρχίζει με το που τελειώνει το βιβλίο. Αν μου επιτρέπει ο Κώστας να ανεβάσω το link με τα βιβλία... Ναι, αν υπάρχει ακόμα online, ναι, γιατί νομίζω... Βάλτο, αλλά νομίζω ότι μετά από λίγο σβήνουν αυτά. Βάλτο και αν μπορέσει κάποιος να το κατεβάσει, καλώς. Εννοείται. Έχει ένα ανοιχτό σε link. Τέλος πάντων, πάρε το. Philip Dick. Ένας άνθρωπος που πραγματικά η γραφή του ήταν τόσο παράδοξη η ζωή του, αλλά η γραφή του ήταν τρομερή. Ο άνθρωπος αυτός είναι... Δεν μπορείς να μισήσεις κάποιον. Αυτό, δεν μπορείς να πεις ότι φταίει κάποιος, δεν υπάρχει κακό. Υπάρχει άνθρωποι και επιλογές. Λοιπόν, ωραία, κομπλέ. Αφού βγάλαμε άκρη σιγά σιγά. Λοιπόν, ηλεκτρικό πρόβατο. Μπορεί να φαίνεται περίεργος ο τίτλος, αλλά πραγματικά διαβάστε το. Αξίζει και με το παραπάνω. Πόσο μάλλον είναι η μυρωδιά από τα βιβλία, είναι τρομερή. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα, το οποίο... Όπως βλέπετε πάμε προς την εσχατολογία τυπικά. Ένα βιβλίο το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Ray Bradbury. Fahrenheit 451. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ψηφιστεί στα 100 καλύτερα βιβλία που πρέπει κάποιος να διαβάσει οπωσδήποτε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες λίστες και υπάρχει και μία λίστα που είναι τα 100 βιβλία που πρέπει, επιστημονικής φαντασίας, που πρέπει κάποιος να διαβάσει οπωσδήποτε πριν να πεθάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θες δεν θες, πρέπει να τα διαβάσεις αυτά τα βιβλία τα συγκεκριμένα. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Το Fahrenheit 451 είναι, από όσο λέει και μέσα στο τέτοιο, η θερμοκρασία στην οποία καίγεται το χαρτί. Λοιπόν, σε ένα μελλοντικό κόσμο, μελλοντικός κόσμος, ωραία, εφόσον δουλεύει το αρχείο, πρέπει να το ξαναδείς λίγο Πέτρο, το φτιάξουμε όμως, δεν υπάρχει θέμα, μην σας αγώνει αυτό. Σε ένα μελλοντικό κόσμο λοιπόν, Bradbury, 451. Σε ένα μελλοντικό κόσμο, και αυτό υπάρχει σε PDF επίσης μέσα στη λίστα, έχει απαγορευτεί το διάβασμα. Και οι πυροσβέστες κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Αντί να σβήνουν φωτιές, το πυροσβεστικό σώμα είναι αυτό που ψάχνει να βρει βιβλία, σπίτια που κρύβουν βιβλία. Ω Πέτρο, γιατί? Το μόνο που είναι να μπορείς να το ανοίξεις, μην άγχωνες, αυτό είναι το μόνο εύκολο, δηλαδή πραγματικά δεν είναι ούτε καν. Λοιπόν, σε έναν κόσμο, ήταν zip, ok. Λοιπόν, σε έναν κόσμο απογορεύονται τα βιβλία, έχουν καταργηθεί τα βιβλία γιατί τα βιβλία σύμφωνα με το συγγραφέα στον κόσμο αυτό προκαλούν μπελάδες, προκαλούν εξτρά σκέψεις οι οποίες δεν αξίζει. Ζεις σε ένα σπίτι που έχετε δει το Black Mirror. Έχετε δει το Black Mirror το επεισόδιο, το πρώτο season που είναι, κάνουν ποδήλατο και γύρω γύρω στο δωμάτιό τους έχουν οθόνες. Σε ένα κόσμο, μην αγχώνεις καθόλου Πέτρο, αυτό είναι το μόνο εύκολο. Σε ένα κόσμο λοιπόν όπου η τηλεόραση, τα τηλεοπτικά προγράμματα αποτελεί μονόδρομο, οι άνθρωποι θεωρούν στο status quo και προσπαθούν να γεμίσουν όλους τους στίχους τους με τηλεοράσεις. Πώς ήταν, σας ξαναλέω, όσοι έχετε δει το Black Mirror το επεισόδιο που ήταν εκείνος ο Μαυρούλης που έμενε μέσα σε ένα, κάνανε ηλεκτρική ενέργεια για να παίζουν τηλεοράσεις τα τέτοια, αυτό το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, σκεφτείτε το πρότυπό τους είναι σε όλες τους τοίχους να έχουν τηλεοράσεις για να βλέπουν σειρές και ταινίες και οτιδήποτε και τηλεοπτικά προγράμματα. Τα βιβλία απαγορεύονται. Λοιπόν, ωραία. Δοκιμάστε αν μπορείτε να το κατεβάσετε, αν υπάρχει ακόμα online, γιατί αυτό νομίζω μετά από λίγες μέρες καταργούνται τα βιβλία. Τέλος πάντων, ο πρωταγωνιστής ανήκει στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο πυροσβεστικό σώμα ψάχνει και βρίσκει ανθρώπους που έχουν βιβλία και αφού τους σκοτώσουν ή τους βάλουν φυλακή οτιδήποτε είναι, και ένα τα βιβλία μαζί με τα σπίτια τους. Οπότε τυπικά είναι μια πυροσβεστική που ανάβει φωτιές, δεν είναι μια πυροσβεστική που σβήνει φωτιές. Ο πρωταγωνιστής επηρεάζεται. Είναι αυτό σε φάση πολλά χρόνια πυροσβέστης. Ωραία κομπλέ. Λοιπόν, πολλά χρόνια πυροσβέστης στο σώμα αυτό. Αλλά σιγά σιγά έχουν αρχίσει και πέφτουν τα ερωτήματα. Γιατί είναι σωστό αυτό που κάνω? Βλέπει τη βλακεία γύρω του και ξαφνικά αρχίζει και έχει μια συνείδηση, μια συνέστηση του εαυτού του. Στα περισσότερα από αυτά τα βιβλία, ο χαρακτήρας, ο κεντρικός πρωταγωνιστής είναι ένας όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά έρχεται μια στιγμή που είτε επειδή έχει κουραστεί από αυτό που βλέπει, είτε έχει βαρεθεί από αυτό που βλέπει, απλά μέσα του νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, υπάρχει και στην ταινία. Μπράβο. Η ταινία δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή βέβαια. Πρέπει να τη δω κάποια στιγμή. Είναι ταινία παλιά σχετικά. Ο πρωταγωνιστής κουράζεται. Οπότε κάποια στιγμή όλο αυτό έχει σαν ως αποτέλεσμα να ξυπνήσει η συναίσθησή του. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το ταξίδι του. Το ταξίδι του προς τη λύτρωσή του, γιατί ο καθένας, στο κάθε βιβλίο, ο κάθε πρωταγωνιστής ακολουθεί το ταξίδι του για τη δική του λύτρωση και αν ταυτιστείς και εσύ μαζί του γίνεται και δική σου λύτρωση. Ναι, όντως είναι το 60 κάτι, είναι το βιβλίο αρκετά παλιό. Τότε που είχε πρωτοξεκινήσει στα καλύτερά του η τηλεόραση, ειδικά στην Αμερική. Το σύστημα ήταν απλό, λέει. Όλοι το καταλάβαιναν, τα βιβλία έπρεπε να καούν μαζί με τα σπίτια που ήταν κρυμμένα. Αυτό λέει από πίσω. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα η φάση? Προλαβαίνει, βρίσκει ένα-δύο βιβλία, κάποια βιβλία τέλος πάντων σε ένα σπίτι, τα σώζει και τα διαβάζει και τον επηρεάζει. Ξαφνικά νιώθει ότι είσαι αυτό, ότι μόλις αρχίσουν οι λέξεις και μπαίνουν μέσα σου, όλο αυτό που διαβάζεις σε επηρεάζει. Δηλαδή είναι όπως λένε, και ένα βιβλίο και να μην το καταλάβεις από τη στιγμή που θα το διαβάσεις είναι κέρδος από το να μην το έχεις διαβάσει καθόλου. Οπότε, ακόμα και αν δεν το καταλάβεις κάτι, είναι πολύ καλύτερο από το να μην το διάβαζες καν. Δηλαδή, είσαι ένα κλικ παραπάνω και όπως το χαρακτηριστικό που λέγεται ότι όταν ξεκινήσεις ένα βιβλίο και όταν το τελειώσεις, όταν τελειώνεις ένα βιβλίο δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος με τον άνθρωπο που ξεκίνησες να το διαβάζεις. Οπότε, ναι, το συγκεκριμένο βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά όποιος είναι βιβλιόφιλος θα το αγαπήσει ακόμη περισσότερο. Το τέλος δεν θα σας σποϊλάρω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τέλος. Πάρα πολύ ωραίο το τέλος. Έχει... Μένα προσωπικά μου θύμισε μια Fallout αισθητική. Όσοι έχετε παίξει το Fallout του παιχνίδι, σκεφτείτε τον κόσμο λίγο πριν το Fallout. Με τις τηλεοράσεις του 60, η γυναίκα στο σπίτι να πλένει τα πιάτα, ο άντρας γυρίζει από τη δουλειά, οι γυναίκες μαζεύονται μεταξύ τους, οι κουτσουμπόλες της γειτονιάς και τα λένε. Πάρα πολύ καλό βιβλίο. Το έχω στο τέτοιο, οπότε ευκαιρία τώρα κατεβάζοντας το αρχείο να το διαβάσεις ξανά αν θες. Και πολύ ωραία μετάφραση, πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε τώρα. Καταρχάς, τέτοιο. Πολύ ωραία είναι επίσης, αν και δεν τα θυμάμαι καν, κάποια διηγήματα από τον Clark. Το φρουρός είναι ο φρουρός από το Space Odyssey. Τυπικά το ρομπότ, νομίζω, που είχε μέσα. Συνάντηση με τη Μέδουσα και κάποια ακόμα. Πρέπει να τα ξαναδιαβάσω όμως αυτά, γιατί δεν τα θυμάμαι. Και πάμε. Καταρχάς, έχω νομίζω και στο PDF κάποια ακόμη, τα οποία δεν τα θυμάμαι απ' έξω, γιατί κάποια τα έχω διαβάσει σε PDF. Ωραία, Τροφή των Θεών, σας τα είπα. Σας έχω το iRobots, ok. Α, σας έχω επίσης το Time Machine του Wells, το οποίο είναι πολύ ωραίο και αυτό. Επίσης έχω ένα, το οποίο θέλω να το διαβάσω πάρα πολύ. Ο Νευρομάντης. Δεν ξέρω το story 100%, δεν θέλω να φάω spoiler. Το έβαλα και σε εσάς γιατί θέλω να το διαβάσω και εγώ. Ευχαριστώ Nick Geo για το following. Equilibrium, ναι, ναι. Αλλά ένα Equilibrium χωρίς δολοφόνους, ένα Equilibrium λίγο διαφορετικό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ ωραία ταινία και το Equilibrium, πλάκα πλάκα. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι το ίδιο μετάλλητη. Όπως και του Huxley, θυμίζει πολύ περισσότερο Equilibrium. Πολύ περισσότερο. Λοιπόν, Νευρομάντης. Δεν το έχω διαβάσει, το βάζω και σε εσάς. Αν θέλετε να το διαβάσετε και εσείς παρέα με εμένα, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το συγκεκριμένο βιβλίο, να το ανοίξω κιόλας στο PDF, να δω. Σε φάση, είναι από αυτά τα βιβλία που τα βρίσκεις, τα θες. Ο Γκίψον, ναι, είναι σταθμός. Αντώνη, δεν το έχω διαβάσει, λέω, θα το πιάσω, το έχω, τώρα το έχετε κι εσείς. Οπότε όλοι μαζί παρέα θα διαβάσουμε τον Νευρομάντη. Α, ωραία, κομπλέ. Λοιπόν, το 84. Και μιας που λέω 84... Ναι, ξεκίνησα εδώ και 3 εβδομάδες, 4 σιγά σιγά. Λοιπόν, και το κρατάμε σε σταθερή ροή. Τα κλιπάκια που παίζουν ανεβαίνουν το αργότερο, μέχρι την Τρίτη θα έχει ανέβει και στο YouTube της Κυριακής με τα βιβλία. Ίσως μετά να βάζω και τα gameplay, δεν ξέρω. Κώστας Τζίσα Παρένικ. Λοιπόν, και πάμε σε ένα βιβλίο σταθμό. Σε ένα βιβλίο το οποίο θυμάμαι όταν το είχα διαβάσει, μ' είχε σοκάρει πάρα πολύ. Ένα βιβλίο το οποίο μ' είχε σοκάρει πάρα πολύ όταν το είχα διαβάσει. Ο Orwell. Λατρεύω, Η φάρμα των ζώων ήταν από τα πιο ωραία βιβλία που είχα διαβάσει και το ξαναδιάβασα. Ένα βιβλίο το οποίο... Κόλλησε λίγο. Εδώ είμαι στη Λίμνο, σας μιλάω για βιβλία. Στα κλασικά μας. Είπα να το κρατήσω λίγο, οπότε έχουμε τώρα κάθε Κυριακή σειρά με βιβλία. Θα έρθουν και unboxing σιγά σιγά. Λοιπόν, Η φάρμα των ζώων είναι από τα βιβλία τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. Η ζωή του George Orwell, ο χαρακτήρας του γενικά, ποιο είναι το αστείο. Ο Orwell πήγε σχετικά με... δοκίμασε τα πάντα. Δοκίμασε το συντηρητισμό, δοκίμασε τον κομμουνισμό, δοκίμασε ακραία ο κομμουνισμό, πάλεψε με τους αντάρτες, αλλά συνειδητοποίησε ότι ό,τι και να έκανε, με όποια πλευρά και να πήγαινε ως άνθρωπος, δεν θα γινόταν τίποτα, δεν θα άλλαζε τίποτα, γιατί με αυτούς με τους οποίους πολεμούσες μαζί, στο τέλος γινόταν οι εχθροί σου, γιατί σε θεωρούσαν εχθρό και μπορούσες να τους βλάψεις. Οπότε... Λοιπόν, τι κάνετε παιδιά, πώς είστε. Λοιπόν, πάντως ο Orwell έχει τύχει σε κουβέντα να μου στέλνει φίλ και να μου λέει όταν είχα ποστάρει τη φάρμα. Θα μιλήσω για το 1984, το κρατάω τόση ώρα. Βιβλίαρος. Λοιπόν, έχει τύχει σε κουβέντα όταν είχα ποστάρει την φάρμα των ζώων να μου πει τι λέει το βιβλιαράκι. Το έχει διαβάσει ένας φίλος μου φανατικός με το κουκουέ, υποτίθεται, και δεν το θεωρεί βλακεία. Γιατί μέσα προσωποποιεί τουλάχιστον τον Στάλιν και τον. Ποιος άλλος ήτανε. Και το Λένιν και όλα αυτά τα ωραία. Γενικά ο Orwell, αν έχετε διαβάσει λίγα πράγματα για τη ζωή του, είναι από τους ανθρώπους ο οποίος έχει καταλάβει ότι με όποια πλάστικα και να πήγαινες δεν θα άλλαζε ποτέ ο κόσμος. Είτε με την αριστερά, είτε με τη δεξιά, είτε με την παρακείμενη, είτε την παραδίπλα, ούτε με οτιδήποτε. Και νομίζω ότι πάνω κάτω τον Nick τον έχεις δει να στριμάρει. Το μεταξύ τώρα είναι η φάση που δεν μπορώ να κάνω το συνειρμό. Νίκο, sorry. Δεν μπορώ να κάνω το συνειρμό, αλλά αν πατήσω εδώ θα μου τα ανοίξει. Κάτσε να τον κάνω φίλο τον Νίκτσεο. Λοιπόν, θα τα δω μετά τώρα. Είναι η φάση το PC μου τόσο αρχαίο. Λοιπόν, είναι βιβλιάρα και πραγματικά ο Orwell στο mentality του νομίζω ότι θα πήγαινα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο συγγραφέα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιβδίσει από όλα. Όχι, δεν, μην αγχώνεστε, οι ηρμοί πάνε και έρχονται. Λοιπόν, ο Orwell είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ο συγγραφέας έζησε τα πάντα. Όταν λέμε έζησε τα πάντα, μέχρι τον Ισπανικό εμφύλιο έχει πολεμήσει με την πλευρά των ανταρτών και όταν υποτίθεται κέρδιζαν σε φάση, προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν, να τον εκτελέσουν και γλίτωσε οριακά από εκτέλεση από αυτούς τους οποίους πολεμούσε μαζί. Οι φίλοι του τυπικά προσπάθησαν να τον εκτελέσουν στο τέλος. Τις καπούλερε και γύρισε πίσω Αγγλία. Σε γενικές γραμμές ο Orwell το θεωρώ από τους μεγαλύτερους. Πραγματικά από τους μεγαλύτερους και νομίζω ότι το mentality του είναι πολύ κοντά σε αυτό που σκέφτομαι και εγώ πολλές φορές. Wolfman Project, ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, 1984, ο μεγάλος αδερφός, όλοι λέμε Big Brother, τώρα έχει και ξανά μετά από 150 χρόνια στην Ελλάδα ξανά το show. Τι γίνεται σε έναν κόσμο στον οποίο σε παρακολουθούν. Ευχαριστώ και για το raid. Πες μου Πέτρο, εννοείται. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Μόνο χαζές απαντήσεις. Ερωτήσεις είναι ερωτήσεις. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μόνο εγώ που μου αρέσει να συνειφάρω τα βιβλία. Είστε κι εσείς. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να γράφει κατά παραγγελία ό,τι του λένε? Έχω ακούσει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, αλλά έχω ακούσει ότι υπάρχουν και έχουν υπάρξει συγγραφείς οι οποίοι το συγγραφικό τους έργο τους το έχουν γράψει άλλοι. Δηλαδή, δίνουν χρήματα σε υποδέστερους συγγραφείς αφανείς τυπικά, να τους γράψουν ένα βιβλίο και το παίρνουν αυτό το βιβλίο και το πάνε και το... Όχι, δεν ξέρω για τον Orwell, αλλά το μυαλό του Orwell ήταν πολύ μπροστά. Σίγουρα υπάρχουν συγγραφείς, σίγουρα υπάρχουν, το ξέρω αυτό γιατί το έχω ακούσει και άλλο τέτοιο και έχω ακούσει διάφορες συζητήσεις, αλλά αυτό είναι αυτό που είναι από πίσω από τα παρασκήνια, ότι υπάρχουν σίγουρα συγγραφείς οι οποίοι πληρώνουν άλλους για να τους γράφουν τα βιβλία τα οποία πάνε στους εκδοτικούς. Νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Ναι, ακριβώς όπως λες και με τους στίχους. Ναι, αυτό ναι. Αλλά για το 1984 δεν το ξέρω, είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό. Εγώ προσωπικά θα μείνω ότι το 1984 ακολουθεί ακριβώς το θέμα και την φάση του «Η φάρμα των ζώων». Για πες κανένα, σε ποια βιβλία? Λες όχι σε μεγάλο βιβλία, θα έχει γίνει ντόρος. Δεν ξέρω σε φάση τι, πώς και γιατί. Ghost Riders, ναι, μπράβο. Αυτό το έχω... Ghost Rider, έτσι λέγεται, ναι. Λοιπόν... να εννοείς σε φάση να ήταν κατά παραγγελία ότι είναι αυτό για να οδηγηθεί το μέλλον προς τα εκεί. Δεν νομίζω, γιατί είναι πολύ πριν από το οτιδήποτε. Δηλαδή σε φάση να υπήρχε κάποια μυστική λέσχη, εννοείς ο τύπου Bilderberg, να πει εμείς θέλουμε να πάμε προς τα εκεί τον κόσμο, οπότε γράψε γι' αυτό. Έτσι θα ήταν και ο Huxley, μια από τα ίδια θα ήταν και όλοι αυτοί που προανέφερα, επιστημονική φαντασία. Δεν νομίζω τα είπαν και δεν νομίζω και ο Orwell, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν έχει κάπου να το στηρίξει αυτό, αλλά ξέροντας την τέτοια του Orwell, δεν νομίζω ότι η ζωή του, δηλαδή το πώς έζησε και το πώς κινήθηκε, ταιριάζει πάρα πολύ με το αυτό που γράφει. Όχι, δεν είναι χαζή ερώτηση, ίσα-ίσα, απλά σε φάση θα μπορούσε, αν και αγγίζει λίγο στην νομισολογία αυτό, γιατί... Το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι ότι κάποιος γράφει το κάνει αυτό προκειμένου να κερδίσει χρήματα. Είναι το πρώτο πράγμα για το οποίο θα το κάνει κάποιος. Το μετέπειτα είναι ακόμα πιο βαθύ και πιο εσωτερικό. Λοιπόν, The Ghostwriter 2010. Τι εννοείς, για πες, αυτό μου αρέσει. Εμένα προσωπικά η φάρμα των ζώων μου αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ πολύ δυνατό βιβλίο. Και το 84 το θεωρώ ακόμα πιο δυνατό βιβλίο προσωπικά. Είναι ένας κόσμος ο οποίος οι άνθρωποι δουλεύουν για να δουλέψουν. Από πίσω να σας διαβάσω και μέχρι να γράψεις από κάτω να μου πεις για ποιο λόγο διαφωνούμε για να ξέρω κι εγώ. γιατί είναι ωραία, αυτές οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ ωραίες. Το ολοκληρωτικό καθεστώς του μεγάλου αδερφού, παρακολουθώντας συνεχώς τους πάντες και τα πάντα μέσα από αμέτρες διαδραστικές τηλεοθόνες, ασκεί τον απόλυτο έλεγχο στις πράξεις και τις συνειδήσεις. Όλα προσαρμόζονται στη μία μοναδική αλήθεια, αυτή που πρεσβεύει το κόμμα. Ο μόνος αλάθητος μηχανισμός του οποίου προσωποποίηση είναι ο μεγάλος αδερφός. Όλα, ακόμα και το παρελθόν, όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον, και όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Το έγκλημα της σκέψης είναι θανάσιμο έγκλημα. Λοιπόν, αυτό που με είχε σοκάρει όταν το είχα διαβάσει, γιατί το είχα διαβάσει μαθητής αυτό, με είχε σοκάρει ότι το τέλος. Γιατί σου παίρνει κάθε ελπίδα από τον... Όπως και στη φάρμα των ζώων. Γι' αυτό σου λέω ότι που λες για το να έχει δώσει Orwell να το... Είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Αν το προσέξεις, τα μοτίβα που χρησιμοποιεί και στα δύο βιβλία μοιάζουν πάρα πολύ. Πέρα του ότι θίγει κάτι διαφορετικό, παραδείγματος χάρη στην φάρμα των ζώων θίγει όχι μόνο τον κομμουνισμό, κάθε καθεστώς, απλά έτυχε εκείνη την περίοδο και εκεί κάπου το υπολογίζω λίγο περισσότερο, γιατί το θίγει όντας ο ίδιος κομμάτι του ίδιου συστήματος, δηλαδή σε φάση όταν ακούσει κάποιον ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα, ενεργό μέλος και μάλιστα στο πιο ακραίο βαθμό που θα μπορούσε να υπάρξει και εκείνη την περίοδο, να... στο τέλος να γυρίζει πίσω και είναι σαν να λες ότι είναι τέτοια ότι για να καταλάβεις το φως πρέπει να περάσεις μέσα από το σκοτάδι. Το ίδιο ισχύει και σε αυτά τα κομμάτια, ότι για να μπορέσεις να καταλάβεις το που, τι θέλει να πει ο ποιητής, αποκτά διαφορετική βαρύτητα η πορεία του. Γι' αυτό σου λέω για το συγκεκριμένο τουλάχιστον μιλώντας. Όταν γνωρίζουμε βασικά ότι έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, έχει... Αυτούς με τους οποίους πολεμούσε μαζί γύρισαν την πλάτη, ρε παιδί μου. Αυτό, η εντύπωση που μου είχε δώσει, μου βγάζει πολύ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απειβδίσει από όσα έχει δει. Έχει καταλάβει ότι ξέρεις κάτι, με όποια πλάστικα και να πας, με όποια πλευρά και να πας, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, δεν πρόκειται να γυρίσει τίποτα. Εδώ πέρα στο 1984 είναι το κόμμα. Γιατί όταν ακούς κόμμα, το μυαλό σου πάει κατευθείαν σε κάποιο κομμουνιστικό πολιταρχικό καθεστώς. Δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο, αλλά έμεσα και η ιστορία έχει δείξει ότι θα μπορούσε να είναι πολύ συγγενικές έννοιες το ένα με το άλλο, και όχι μόνο. Σε γενικές γραμμές, ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως φαίνεται προς το τέλος, έχει πολύ βαθιές στις αριστερές καταβολές, αλλά αποκηρύσει τα πάντα όλα. Είναι αυτός ο μηδενισμός, αυτό το ότι ξέρεις κάτι στο τέλος. Όπως και να τα φέρεις, τίποτα δεν αξίζει. Αυτό που αξίζει είναι ο άνθρωπος και η θέληση και η ικανότητά του να αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό είναι στο τέλος που μένει σε όλα και μέσα από όλα αυτά τα βιβλία και όχι μόνο. Απλά είναι ένα πολύ ωραίο παράθυρο στο να δεις και λίγο μπροστά στο μέλλον. Σου παρουσιάζει, όπως λέγαμε πριν για το θέμα της θρησκείας, τι είναι τι, ποιο είναι το πιο σωστότερο σωστό. Δεν ξέρω αν υπάρχει σωστότερο σωστό ή πιο λάθος λάθος από κάτι άλλο, αλλά... Εγώ παρατηρώντας τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνία, γιατί από τη δική μου οπτική σας τα παρουσιάζω και το ξεκαθαρίζω αυτό, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι από όποια πλευρά και να πας, στο τέλος πάλι καταλήγεις στην ίδια αρχή. Δηλαδή ο μόνος τρόπος για να αλλάξει κάτι, είτε αυτό λέγεται ζωή των ανθρώπων, είτε οτιδήποτε, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να... να αλλάξει και να βελτιωθεί, να πάμε προς τα πέρα και ίσως να διεκδικήσουμε και αυτές τις ουτοπίες ή δυστοπίες. Γιατί αν έχετε καταλάβει, έχουμε ανάμεσα στα δύο να διαλέξουμε. Το μέλλον είτε θα είναι ουτοπία είτε θα είναι δυστοπία. Το μέλλον δεν είναι ποτέ όπως το παρόν. Αυτό είναι το ωραίο με την επιστημονική φαντασία. Ότι ξεκινάς από το α για να πας στο β, αλλά το β δεν έχει καμία σχέση με το α. Αλλιώς δεν θα ήταν επιστημονική φαντασία. Είναι πολύ λίγα τα βιβλία στα οποία το μέλλον είναι ακριβώς το ίδιο με το παρόν. Δεν θα έχει και νόημα ίσως. Αλλά ίσως να είναι το πιο ρεαλιστικό πράγμα τελικά που θα μπορούσε να πει κάποιος για το μέλλον. Ότι να φτιάξει μια επιστημονική φαντασία όπου το μέλλον είναι ίδιο με το παρόν. Πάντως, όπως και να το φέρεις από εδώ από εκεί, είτε διαβάζοντας τα όλα αυτά, ρε παιδί μου, σε φάση... Εγώ σας ξαναλέω αυτό που καταλαβαίνω ως Κώστας και δεν ξέρω, πείτε μου τις δικές σας σκέψεις, γι' αυτό το κάνουμε αυτό, για να συζητάμε τους άλλους. Αν δεν αλλάξεις εσωτερικά ο ίδιος, και δεν εννοώ να αλλάξεις σε ακραίο βαθμό, αλλά ρε παιδί μου να έχεις ως κέντρο τον άνθρωπο, δηλαδή να είσαι άνθρωπος με την πλήρη σημασία της έννοιας άνθρωπου. Βέβαια και με τα καλά και με τα κακά, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι μόνο καλό ή κακό, αλλά... Με τον αλτρουισμό. Ίσως νομίζω ότι η πιο καλή λέξη που θα μπορούσα να βάλω στο τραπέζι είναι ο αλτρουισμός. αν είσαι άνθρωπος ο οποίος σκέφτεσαι και τους άλλους, αλλά χωρίς να βάζεις ως άμεσο, ως πηξίδα πάντα το συμφέρον σου, νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει λίγο καλύτερος. Είτε όπως λέγαμε πριν στο θέμα της θρησκείας, είτε όπως λέγαμε στο θέμα της παιδείας, είτε στο θέμα του πώς ζούμε μεταξύ μας, είτε στο οτιδήποτε. Απλά όλα αυτά, γενικά, γιατί μου αρέσει η επιστημονική φαντασία. Γιατί στην ουσία η επιστημονική φαντασία, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, ας το πούμε να τελειώσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ναι. Και βέβαια μετά μπορείς να το πας σε πιο εσωτερικό επίπεδο και να πεις αχά, να τελειώσει η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, αλλά σε εσωτερικό επίπεδο να εκμεταλλευτώ τον εαυτό μου για να γίνει καλύτερος. Ευχαριστώ Ιάκωβε για το follow. Δηλαδή πάντα μπορεί να προκύψει ένα ερώτημα μέσα από όλο αυτό. Σταματάς να... Εν τω μεταξύ πάντα μου αρέσει αυτό το παιχνίδι με τις σκέψεις, ότι λες ότι σταματάω να εκμεταλλεύω τον άνθρωπο, χρησιμοποιώ τον αλτρουισμό ως πηξίδα επίσης, αλλά ξαφνικά αρχίζω και εκμεταλλεύομαι τον εαυτό μου. Άρα αυτό θα λέει κάποιος ότι είναι ηθικά σωστό να εκμεταλλευτείς τον εαυτό σου για να γίνει καλύτερος. Και αν ο εαυτός σου είναι ήδη καλός όντας έτσι, και αν το καλύτερο καλό του εαυτού σου είναι αυτό που έχει ήδη, πολύ mindfuck καταστάσεις. Αλλά αυτό που ήθελα να... Τώρα να με καταλαβαίνεις ότι τα λέω πιο πολύ για τον αντίλογο, για τίποτα άλλο. Είναι trial and error. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε και εσείς έτσι, αλλά εγώ έτσι το αντιλαμβάνω με την επιστημονική φαντασία. Είναι trial and error. Είναι πώς ήταν ο Dr. Strange στην ταινία που λέει δοκίμασα 1.000.000 τάδε εναλλακτικές περιπτώσεις και μόνο σε μία δουλεύει για να κερδίσουμε τον τέτοιο. Είναι σε φάση αυτό δεν δουλεύει. Πάμε. Αυτό δεν δουλεύει. Αυτό δεν δουλεύει. Αυτό δεν δουλεύει, δεν μπορούμε να πάμε προς τα δω. Ούτε αυτό δουλεύει πολύ καλά, έχει τα προβλήματά του. Flatland, πολλά ερωτήματα. Αυτό λίγο δουλεύει, αλλά είναι πολύ βαθύ και εσωτερικό. Και ας λέγεται Flatland, έχει άπειρα επίπεδα. Αυτό, και αυτό μας δείχνει ότι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Κάτι δεν κολλάει και σε αυτό. Οπότε βγάλε κι άλλο ένα σενάριο εκτός. Αυτό κάτι λέει, κάπου πάει, αλλά πάει πολύ προς τη μοναχικότητα του ανθρώπου. Οπότε δεν κολλάει με το σύνολο. Στο σύνολο θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Στον έναν άνθρωπο θα είναι κομπλέ οι παράξενες θάλασσες. Μετά σου λέει η τροφή των θεών. Η επικυρίαρχη. Και εδώ κάτι λέει. Κάτι πάει να πει για το τέτοιο. Οπότε ξέρεις, είναι σε φάση, βλέπεις το τι υπάρχει και σου λέει, βγάζεις. Το ψηλό κάστρο. Εναλλακτική πραγματικότητα. Θα μπορούσε. Το 33. Άμα τα βομβαρδίσουμε όλα, πιο πολύ προς τα εκεί πάμε. Οπότε σε φάση, ξέρεις κάτι, είναι εναλλακτικές. Γι' αυτό και λέγεται επιστημονική πραγματικότητα, γιατί χρησιμοποιείς επιστημονικούς όρους για να βγάλεις πιθανές επιλογές από τον τροβά. Δηλαδή αφαιρείς όλα αυτά που μπορούν να σε βλάψουν έμεσα και λες μήπως να δοκιμάσω κάτι άλλο. Άρα ναι, σας ξαναλέω, η δική μου αντίληψη περί επιστημονικής φαντασίας είναι και αυτό, ότι σου επιτρέπει να πας να δεις κόσμους που δεν υπάρχουν ή που υπάρχουν ή που φαντάζεσαι ότι υπάρχουν. Το ακόμα πιο γαμάτο είναι ότι αυτοί οι κόσμοι κάποια στιγμή μπορεί να επαληθευτούν σωστοί, όπως σας έλεγα για τον Πλούτονα και τον Lovecraft. Λοιπόν, να το πούμε, να τελειώσει, ναι, εγώ αγαπάω το Star Trek Universe, έβλεπα μικρό Star Trek και να διαβάσεις Ούρσουλα Λεγκένο Αναρχικών στον Δύο Κόσμων. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θα μου τέριαζε γάντι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου κάνει μεγάλο κλικ. Επιστημονική φαντασία. Αυτή είναι η επιστημονική φαντασία. Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχαήλοβιτς. Πάνω στα τελειώματα μας πιάσεις, πάνω που τα έχουμε πει όλα, αλλά το καλό είναι ότι μπορείς να τα δεις και στο τέτοιο την Τρίτη. Και επειδή μπήκες τώρα καλού κακού, εγώ θα σου βάλω πάλι και το link για να κατεβάσεις τα βιβλία τα οποία συζήτησαμε με τα παιδιά μέχρι τώρα. Λοιπόν... Σήμερα έχει πολύ κόσμο όλος παραδόξως, πραγματικά δεν το περίμενα ότι θα τραβούσε τόσο πολύ και τόσο καλά. Νομίζω ότι και ελπίζω να σας άρεσαν αυτά που συζητήσαμε σήμερα, που ακούσετε εμένα να λέω, εσείς να συμμετέχετε πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω, προσωπικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Τη θεματολογία επιστημονική φαντασία δεν σταματάει. Κανένα γκέιμάκι πότε θα παίξεις. Εχθές έπαιξα κάτι πολύ σχετικό, το Detroit Become Human. Πολύ δυνατό. Λογικά σας ξαναλέω τώρα, όσοι είστε μέσα, θα θα κάνουμε το εξής. Την πέμπτη λογικά θα το ξεκινήσω από πολύ νωρίς. Το βλέπω να ξυπνάω το πρωί, ό,τι ώρα ξυπνήσω, γιατί δεν θα προσπαθήσω να μην δουλέψω την Πέμπτη. Οπότε να ξυπνάω το πρωί, να κάνω καφεδιά και να αράζουμε το πρωί και να. Εδώ, να λιώσουμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Πραγματικά. Το θέλω πάρα πολύ να το κάνω. Ένα καλό λιώσιμο όμως. Με το πάσο μας. Όσοι είστε και όποιοι είστε. Ελπίζω ότι θα σας αρέσει. Επιστημονική φαντασία όμως σήμερα. Στα live του Σαββάτου ανεβαίνουν. Όχι, αυτά δεν ανεβαίνουν προς το παρόν στο YouTube. Κυρίως για τα copyrights πιο πολύ. Τώρα εχθές που δοκίμασα να αλλάξω λίγο τα της μουσικής, πιστεύω ότι θα είναι πιο ανοιχτό για copyright. Το gameplay όχι. Σίγουρα τα βιβλία τα ανεβάζω όλα. Μέχρι την Τρίτη θα έχει ανέβει. Θα δοκιμάσω ίσως το χθεσινό, επειδή είναι πολύ σχετικό, να το ανεβάσω. Θα κάνω μία δοκιμή. Την Πέμπτη, επειδή εγώ θα κάνω 4 ημέρες διακοπών, αν πάνε όλα καλά, ελπίζω να μην προκύψει κάτι τέτοιο μέχρι τότε, να είμαστε καλά, θα προσπαθήσω Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή να ριλαξάρω λίγο, έχω πολύ καιρό να ξεκουραστώ, οπότε λέω 4 ημέρες να μην κάνω τίποτα. Οπότε την Πέμπτη το πρωί, με το που ξυπνήσω, μεσημέρι θα είναι, τι θα είναι, πρωί θα είναι, ό,τι ώρα ξυπνήσω, να κάνω καφεδιά και να ανοίξω live. Τώρα, PlayStation θα είναι στο PC, θα δούμε. Έχω και μερικά πάρα πολύ ωραία που θα ήθελα να δείξουμε στο PC. Το Metroid Become Human, πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Και σας ξαναλέω, όσοι ασχολείστε με επιστημονική φαντασία, σας αρέσουν τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας, δοκιμάστε το. Δηλαδή είναι καθαρά στο πνεύμα του Asimov, πραγματικά πιο επιστημονικής φαντασίας. Αν μπορούσα να πω ότι υπάρχει ένα παιχνίδι που τα περισσότερα με ανδροειδή που διαβάσαμε, που είπαμε σήμερα, το ηλεκτρικό πρόβατο, το iRobot, όλα αυτά, κολλάνε μέσα σε αυτό το game. Βάλτε το, παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα πραγματικά. Και θα το κρατήσω, το κρατάω επίτηδες, δεν μπαίνω μόνος μου να ασχοληθώ με αυτό, γιατί θέλω να το κρατήσω μέχρι την τέτοια να το ασχοληθούμε μαζί. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο με παρέα. Είναι ωραίο να σας... Είναι βαρύ μεν, είναι κουραστικό λίγο ίσως, αλλά η αλήθεια είναι παίζεις 2 ώρες και είσαι μέσα κομμάτια. Σε έχεις μπαραλιάσει ψυχολογικά. Κάτι πολύ καλό. Το οποίο ναι. Anyway. Αλλά ναι. Οπότε την Πέμπτη να είστε stand-by. Θα παίξουμε μπαλίτσα λογικά έτσι. Τώρα λογικά τη Κυριακή θα το κρατήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση το απόγευμα. Ούτως ή άλλως την Κυριακή. Και τώρα για την Κυριακή. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, ειδικά στα live που κάνουμε εδώ, ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες και τα παραμύθια. Ναι, έχει πολλές εναλλακτικές. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες και τα παραμύθια. Ειδικά το τοπικό, το ντόπιο folklore μου αρέσει πάρα πολύ. Φέτος ήταν μια χρονιά. Γενικά το πρώτο πράγμα που διάβασα στη ζωή μου, όπως και όλοι μας, ήταν παραμύθια. Και ήταν το πρώτο πράγμα που με εντυπωσίαζε όταν ήμουν παιδί. Σε γενικές γραμμές μου αρέσουν πάρα πολύ οι μύθοι, τα παραμύθια, τοπικά μεν, οτιδήποτε και όχι πιάνω τον κόσμο. Φέτος ίσως να είναι η μοναδική χρονιά στη ζωή μου που έχει τύχει να έχω διαβάσει. Ευχαριστώ. Καλά, εντάξει, ναι, όχι, ξεπαρθεντέιτορ, πλάκα και αυτό. Okay. Λοιπόν, από το PS Plus το έχω. Εγώ το έχω και με CD αγορασμένο, αλλά το CD το έχω σφραγισμένο ακόμη. Στο PS Plus το κατέβασα και το φόρτωσα. Αλλά σου λέει το έχω αγοράσει κιόλας γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ως concept. Ψήνω επίσης, αν κάνουμε, ακούστε τώρα να δείτε, θα πάρουμε ένα-ένα. Για το gameplay. Την Πέμπτη, μάλλον, που θα ξεκινήσω νωρίς, που θα είμαστε στο Ρεξάτι. Το ίδιο είναι, Cyborg και... Επίσης, Cyborg, προς ανδροειδές τα λέγα. Επίσης, ο καλύτερος ορισμός, όσοι έχετε διαβάσει τους μεταμπαρόνους του Jodorowsky και του Jodorowsky, ναι, μέσα στη μετάφραση στην ελληνική λέει την καλύτερη λέξη και από τότε μου έχει κολλήσει. Λέει, σε φάση είναι τώρα 2 cyborg και μιλάει το ένα στο άλλο και λέει το ένα το άλλο κυβόργιο. Δηλαδή, πραγματικά το καλύτερο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου και το χρησιμοποιώ από τότε που το άκουσα συνέχεια η μετάφραση. Ναι, μετάφραση. Η λέξη κυβόργιο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Κυβόργια είναι. Ναι, πραγματικά. Οπότε μου έχει κολλήσει από τότε και το λέω ως κυβόργιο. Οπότε ναι. Επίσης μεταβαρώνει. Γαμάει τα καλύτερα. Θα το πούμε και αυτό κάποια στιγμή στο δικό του κομμάτι. Τώρα, θα κάνουμε Πέμπτη ξαναλέω, πόσες φορές θα πω, θα κάνουμε gameplay το Σάββατο που θα είναι τώρα, να έχει και χιόνια, τι ωραία που θα ήταν, θα κάνουμε χειμερινό, θα παίξουμε το Until Dawn, θριλεράκι, ψηθείτε εδώ χαλαρά, καφεδάκι, ιστορίες, θα αρχίσουμε το Until Dawn, είναι θριλεράκι με χιόνια, με ατμόσφαιρα, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, θα με ακούτε να σκούζω σαν κοριτσάκι, βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν ακούτε συχνά, αλλά ναι. Και την Κυριακή ξαναλέω, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα παραμύθια και οι μύθοι και είναι το κλίμα των ημερών τέτοιο, θα κάνουμε αφιέρωμα σε παραμύθια, σε μύθους, σε φολκλόρ, τοπικό, ντόπιο ή ξένο. Σας ξαναλέω, φέτος ήταν η χρονιά, εντάξει, θα φανταστούμε ότι θα χιονίσει, μέχρι τότε θα κάνει κρύο έξω, λοιπόν. Φέτος ήταν η χρονιά που έχω διαβάσει τόσα πολλά παραμύθια. Υπήρξε κάποια στιγμή που παίζει να μην έβρισκα. Έψαχνα να βρω παραμύθια, δεν έβρισκα παραμύθια να διαβάσω. Δηλαδή, σε φάση οτιδήποτε υπάρχει online, πραγματικά το έχω ξεκοκαλίσει. Ό,τι υπήρχε. Επίσης, τρομερό στα παραμύθια είναι ο. Πώς λέγεται γαμό, το Oscar Wilde. Τρομερά παραμύθια. Τρομερά, τρομερά όλα ένα και ένα. Θα μιλήσουμε και για Oscar Wilde. Θα μιλήσουμε για τους αδερφούς Grimm. Θα σας δείξω μια super special έκδοση που έχω από αδερφούς Grimm, με όλους τους μύθους τους, τους original γερμανικούς όμως, τους πρώτους μύθους, όχι αυτούς που έγιναν παραφράσεις μετά, το hardcore πράγμα της ιστορίας. Θα μιλήσουμε για τοπικά παραμύθια, θα πούμε ιστορίες σχετικές, θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία αφορούν τη μυθοπλασία. Δεν ξέρω, αλλά όταν πρόκειται για το συγκεκριμένο κομμάτι είμαι ακόμα πιο... ενθουσιώδης από μόνο από το sci-fi, δεν ξέρω αν ψήνεστε, αλλά νομίζω ότι στο κλίμα των ημερών Χριστουγεννάκια και folklore πάει πάρα πολύ, οπότε θα δούμε κάποια κομμάτια, θα σας προτείνω κάποια δυνατά, αν έχετε παιδιά αξίζει, αν έχετε κοπέλα να το διαβάζετε την ώρα που είναι να κοιμηθεί για να την παίρνει ο ύπνος, οπότε κυριλέ, νομίζω ότι θα είστε κομπλέ. Λοιπόν, πόσες ώρες κάνουμε, εν τω μεταξύ κάπου λέει, γράφει ότι πόσες ώρες κάνω stream σήμερα, αλλά πόσες ώρες λέει. Πόσες ώρες έχουμε κλείσει, πήγε 7, 2 ώρο πάλι, είμαστε καλοί. Δυνατά το σημερινό. 35 άτομα, σήμερα σπάσαμε ρεκόρ, σε κάποια φάση φτάσαμε 100 με το τέτοιο, με το invade που έκανε ο Κώστας, χίλια ευχαριστώ στον Κώστα, θα τον πάρω και τηλέφωνο μετά. Πήγαμε, είμαστε καλοί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, ελπίζω να σας άρεσαν αυτά που είπαμε. Επίσης, άλλος παιχνίδαρος, για όσους το έχετε δει, Alan Wake. Τρομερό κι αυτό. Παιχνίδαρος από τους λίγους. Πραγματικά το συνιστώ. Εγώ έχω το βιβλίο από το Alan Wake. Αρκετά σπάνιο όλος παραδόξως. 2 και 10 Αρτιόμκα. Ρε φίλε, καλά, το καλύτερο nickname ever. Αρτιόμκα. Το πρώτο βιβλίο που άνοιξα, το Μετρό 33. Αρτιόμκα ήταν και ο... Ωραίος, σκαλός. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Αυτά από μένα. Οπότε κρατάμε υπόψη μας αστεράκι ραντεβού την Πέμπτη λογικά. Τώρα Πέμπτη θα είναι 10 η ώρα το πρωί, θα είναι 11 η ώρα το πρωί. Μπορεί να το πάρω τρομερό είναι και τα παιχνίδια είναι παιχνιδάρες και σκέφτομαι να το κάνω το τελευταίο, το Exodus, γιατί τα άλλα τα δύο τα έχω παίξει. Να κάνω το Exodus λαϊβάκι, το οποίο είναι γαμάτο και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ναι, αυτά από μένα την Πέμπτη πρωί λογικά. Και μην αγχώνεστε, επειδή θα είναι μια δύσκολη και γεμάτη μέρα, θα το πάρουμε σερί όσο μέχρι να κάνει το PlayStation. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στάνταρ θα παίζουμε. Οπότε θα παίξουμε, θα τερματίσω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το τερματίσω, το Become Human, το Detroit. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα, ήταν πάρα πολύ όμορφα, ελπίζω να περάσετε και εσείς το ίδιο όμορφα. Θα ήθελα επίσης όλες αυτές τις συζητήσεις, ελπίζω να μην σας το κόψα πάρα πολύ απότομα, στις συζητήσεις περί θρησκείας, περί οτιδήποτε, είναι τόσο ωραία αυτά τα θέματα, όσο δεν ξεφεύγεις βέβαια και κρατάς κάποιες βασικές αρχές, ενώ σε φάση για να μην προσβάλλεις τον άλλον ή οτιδήποτε. Είναι τόσο ωραίες συζητήσεις που μπορούν να προκύψουν και τόσο πολύ ωραίες ιδέες που βγαίνουν από όλα αυτά. Θα ήθελα κάποια στιγμή, και γι' αυτό είναι ωραία, η επιστημονική φαντασία δεν σε περιορίζει. Σου δημιουργεί συνεχώς ερωτήματα τα οποία εσύ πρέπει να απαντήσεις. Και τα απαντάς προκειμένου να πας στο επόμενο στάδιο. Σας ξαναλέω, είναι ένα sandbox, αν μπορώ να το θέσω έτσι, ένα sandbox στο οποίο βάζουμε όλες τις δυνατές πιθανότητες μέσα, προκειμένου να δούμε τι δουλεύει για μας και τι δεν δουλεύει για μας. Να δούμε τι θα ήταν, ναι, όντως, ο αδερφός μου είναι ο αυτόνομος 16, Παναγιώτης, παίζαμε μαζί παρέα, αλλά εντάξει. Είναι δύσκολες μέρες. Ο αδερφός μου έχει αποκλειστεί Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να κατεβεί τώρα πάνω για Χριστούγεννα. Παναγιώτη, θα μας κάνεις παρέα από το live. Θα κάτσουμε να ράξουμε μαζί. Μην νομίζεις, και εγώ εδώ στο χωριό θα τη βγάλω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να πάω στο χωριό πέρα. Εδώ στη Μύρνη θα τη βγάλω. Οπότε. Λοιπόν. Anyway, είναι ένα πολύ καλό sandbox όπως έλεγα. Το οποίο σε βοηθάει να δεις και να αξιολογήσεις κάποια πράγματα. Υπάρχει τρομερή επιστημονική φαντασία εκεί έξω. Όσο υπάρχει φαντασία, όσο υπάρχουν και επιστήμονες και άτομα που ενθουσιάζονται με αυτό, θα υπάρχει και επιστημονική φαντασία και όχι μόνο. Διαβάστε αυτά που σας έστειλα. Τελευταία φορά θα σας το ξαναεπικολλήσω μία, όσοι δεν καταφέρετε να το πάρετε. Σας έχω σπαμάρει τον έρωτα σήμερα. Αλλά ναι, είναι βιβλία τα οποία είναι ωραία να τα διαβάσετε. Νομίζω ότι θα περάσετε πολύ ωραία. Θα συνιστούσα να ξεκινήσετε με το... η Τροφή των Θεών, που είναι το πιο μικρό από όλα και θα σας βάλει στο πνεύμα, δεν θα σας κουράσει πάρα πολύ, δηλαδή σε 3 σελίδες το έχετε διαβάσει το PDF. Μετά θα συνιστούσα, αν κάποιος θέλει, να πάει στα πιο χαλαρά, λέγοντας το ηλεκτρικό πρόβατο, βασικά το Fahrenheit είναι το πιο χαλαρό από όλα αυτά, το ηλεκτρικό πρόβατο θέλει δρόμο. Να σου πω, εγώ έχω φτάσει στη φάση πλέον, τώρα θα αυλογήσω λίγο τα γένια μου, αλλά ναι, έχω φτάσει στη φάση που έχω κλείσει γύρω στα 223-224 βιβλία για τώρα και έχω κουραστεί τόσο διάβασμα για φέτος και λέω τώρα δεν θα πιάσω τίποτα, παίζει να αργήσω να ξαναδιαβάσω, αν και με ψήνει, θέλω να διαβάσω τον Άρχοντα των Μυγών, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο, το οποίο με ψήνει πάρα πολύ, θέλω να το διαβάσω, να δω τι παίζει. Επίσης θα σας πρότεινα, που είναι και στο κλίμα λίγο, το Στρίψιμο της Βίδας, όσοι θέλετε να διαβάσετε, που είναι πάρα πολύ ωραίο, υπάρχει και σε PDF, να το βρείτε, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματεύεται λίγο τη σχιζοφρένεια, αλλά σε βαθμό τρομερό, το Στρίψιμο της Βίδας, αν το βρείτε ψάξτε το, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αυτά. Αυτά από μένα, ραντεβού την Πέμπτη. Την Πέμπτη εδώ, στο Check Tech Now, στο Twitch, στο YouTube όσοι θέλετε να μπείτε να δείτε τα live, τα βάζω κάθε Τρίτη, τα ανεβάζω, οπότε είναι όλα σε φάση εκεί πέρα. Λογικά θα βάζω και τα live, τα gameplay σιγά σιγά. Αυτά από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Νύχτωσε, τι ώρα πήγε, 7 η ώρα. Θα έχετε ένα όμορφο βράδυ, να περάσετε όμορφα με τους δικούς σας ανθρώπους ή και μόνοι σας, όπως γουστάρει ο καθένας σας. Σας ευχαριστώ για την παρέα και τα ξαναλέμε του Golding. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλό, έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια και θέλω να το διαβάσω πάρα πολύ. Και επίσης περιμένω και αυτή η καραμαζόβια αδερφή που δεν θα τελειώσουν ποτέ, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ να το πιάσω. Αλλά ναι, αλλά μπούκοσα. Όταν λέμε μπούκοσα, μπούκοσα. 220 κάτι βιβλία. Λοιπόν, αυτά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο βράδυ. Το λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σας.